Κύπηρος Κρήταμον Μύνθη και Κρόκος αργόκεγαν στην ιεροπραξία. Το αίμα του ζώου έρεε πάνω στην τράπεζα προσφορών. Το ζώο ήταν δεμένο, σχεδόν ακίνητο και αποκεφαλισμένο. Μια αρτηρία παλόταν στο λαιμό του. Αχνός αναδιόταν από το αίμα που χυνόταν στο ρητό. Ο ιερέας έψελνε για την ψυχή του ζώου που εγκατέλειπε το σώμα. Ούτως μεν ταφιός, τι ανήρωτος, είδε δε χαλκής, είδε δε κουρίτων ιεραχθών. Άπαντα τίκτυχθών πάλι τε λαμβάνει, βρωτήσει νευκράς, που γέννηταν ειδονή. Σύ δω πατρό αχθών, εμών γεννητόρων, χέραν δρύ γαρτί, καν υπερβάλλει κακή σου και στή του θρέψαντος ίδιων παιδών. Το γάρ πάλι και πρώτον, ότε γενόμεθα διαδέκρινεν, ατεκούσα γαυρωτούς, ομοίαν χθόν άπασιν εξεπέδευσε ενόψιν. Ζεύσος λέλεκτε της αληθείας, υπό Έλλην έτυχθος, εξέφησε νέολον, ουχθών, όσον ποινιός, ασοπού θίδωρ, υγρής ορίζων εντός αγκώσι στέγη. Ήρα και αγκάς έμαρπε κρόνου πες, ειν παράκητην, τις διποκθών διαφύεν, νεοθυλαία ποιήν, λωτών θερσίεντα ιδε κρόκων, ιδιάκυνθων πυκνών και μαλακών, ως αποκθονός υψωσέργε. Λυκίτη κλεπτόμενον, μέλημα Κύπριδος, η δάφνη πεπίθασιν, ούτε τη μεμπτών
ούτων μεταλλακτών, ως αγλαχθών πόντου τερυπέ φέρισιν, αελοπόδων μεν την εφραίνησιν ύπων, τιμέ και στεφάνι, τους δεν πολυχρήσεις θαλάμις βιωτά. Λοιπόν, όσο ετοιμάζεται ο Ανδριανός, να πούμε λοιπόν ότι το θέμα μας απόψε θα έχει σχέση με τα χθόνια ιερά. Η ομάδα του Ναυσίνου ταξίδεψε στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα και ανακάλυψε πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα μας τα πει ο Ανδριανός απόψε. Μιλάμε για ιερά σύμβολα πανελλήνιας λατρείας, γιατί προφανώς ανακάλυψε ότι και τα κριτικά μυστήρια συνδέονταν με τις χθόνιες λατρείες, οι οποίες ξεκινάνε από πολύ 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 παλιά. Θα μας τα πει ο ίδιος. Ανδριανέ, για μίλα μου να σε ακούσουμε. Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, καλύτερα, πολύ καλύτερα. Κάτι έκανες τα μαγικά σου πάλι. Ωραία, τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί αύριο το πρωί θα έχω το βιβλίο μου στα χέρια μου. Το βιβλίο μας, το βιβλίο. Για μίλησέ μου λίγο για το βιβλίο. Είχαμε πει κάποια πράγματα, αλλά εκδόθηκε το βιβλίο. Είναι στα χέρια του, στα χέρια σου. μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Είναι ένα βιβλίο φαντασίας, είναι μια περιπέτεια, ένα θρίλερ φαντασίας, όπου ξετυλίγεται μια ιστορία για τρεις διαφορετικούς ανθρώπους που ζουν στο σήμερα, αλλά οι μοίρες τους επιφυλάσσουν ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν. Δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες, θα σας πω έτσι πολύ γενικά πράγματα. Ένα πολύ όμορφο σημείο του βιβλίου είναι ότι οι ήρωές μου μοιράζονται τα όνειρά τους με τους αναγνώστες, δηλαδή τα όνειρα που βλέπουν στον ύπνο τους ή τα όνειρα γενικότερα. Γίνονται όλοι μια παρέα και συμβαίνουν παράξενα πράγματα που αναδύονται είτε μέσα από τα όνειρα είτε από μορφογενετικά πεδία στα οποία μπαινοβγαίνουν οι ήρωες αυτοί. Οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να βρουν ένα κλειδί να ξεκλειδώσουν το μυστικό. Το βιβλίο λέγεται «Λίκτος, το μυστικό του λιονταριού». Έχει πολλή αγωνία, έχει μια κλιμάκωση απίστευτη το βιβλίο. Σας το λέω τώρα γιατί έχει γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα θρίλερ μυστηρίου που μπλέκονται χωροχρονικά ετερόκλητοι κόσμοι και στο τέλος καταλήγουμε στο να φτάσουμε στο σήμερα και να αναρωτηθούμε πολλά πράγματα για τον εαυτό μας. Αυτό θα είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς αυτής. Έπονται άλλα δύο. Ναι. Ναι, είναι το πρώτο από μια τριλογία η οποία θα εκδοθεί. Μας είχες πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Και θέλω να μου πεις βέβαια, όχι, δεν χρειάζεται να μου το πεις, το καταλαβαίνω, ότι αυτό το βιβλίο είναι δημιούργημα και είναι το αποτέλεσμα ερευνών που κάνεις χρόνια τώρα, τόσο στην Κρήτη, στα Στερούσια, που είναι και ο τόπος σου, κατάγεσαι και από εδώ. Οπότε μοιραία και τα βιώματά σου είναι αυτά που σε οδηγούν να περπατάς εδώ τα μέρη και να τα εξερευνείς και να τα ψάχνεις και να τα αυτό. Και βέβαια η αγάπη σου στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στο μινωικό κατά βάση και γενικότερα στον αρχαίο ελληνικό. Οπότε φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ενασχόλησή σου και η προσπάθειά σου να καταγράψεις μέσω ντοκιμαντέρ που κάνεις και που ανεβάζεις στον Ναυσίνος ό,τι αφορά στην αρχαία μας Ελλάδα, είναι αυτό που σε ενέπνευσε να γράψεις και αυτό το μυθιστόρημα. Σου αρέσει που έχεις μπλέξει έτσι λίγο την πραγματικότητα, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πραγματικά στοιχεία μέσα στο βιβλίο. Μπορεί να είναι ένα μυθιστόρημα, αλλά υπάρχουν και πραγματικά στοιχεία, γεγονότα ή δεδομένα. Ήταν για σένα ανάγκη αυτό, έτσι, να όλο αυτό το που έχεις ζήσει και που έχεις βιώσει περπατώντας εδώ στα Στερούσια να το κάνεις και σαν παραμύθι λίγο? Κοίταξε, αυτό προέκυψε αυτόματα. Δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Η έρευνα όλη έγινε αυτόματα. Δηλαδή σε ό,τι αφορά στο βιβλίο πάντα. Απλά έκατσα και έβαλα κάτω κάποιες σκέψεις και κάποιες ανακαλύψεις ή κάποια πράγματα που με προβλημάτιζαν εμένα
και το αποτέλεσμα είναι να βγει το βιβλίο αυτό. Δηλαδή, σε κάποια φάση έπιασε τον εαυτό μου να γράφω πράγματα τα οποία δεν είχα ιδέα που θα με πήγαινε η γραφή αυτή. Και γι' αυτό αρκετές φορές λέω ότι το βιβλίο είναι λίγο από τις μούσες δοσμένο για να περάσει ένα μήνυμα, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Εντάξει, θα δούμε αν, θα, αν το μήνυμα θα το πάρει εύκολα ο αναγνώστης. Δεν ξέρω, εσύ θεωρείς ότι θα είναι ένα βιβλίο που θα το πάρουν ψαγμένοι, θεωρείς, αναγνώστες, ή που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο? Το βιβλίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Τι θα έλεγες τώρα? Κοίταξε, έχω φροντίσει, γιατί αυτό τώρα με πήγε περίπου ένα χρόνο πίσω για την έκδοσή του. Έχω φροντίσει ούτως ώστε να απλουστεύσω κάποια πράγματα και να βάλω και ένα γλωσσάρι για να γίνει κατανοητό, γιατί εντάξει, δεν είμαστε όλοι αρχαιολόγοι, δεν είμαστε όλοι επιστήμονες, χρειάζεται πάντα λίγο έτσι μέτρο για να μπορεί να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος πολλά πράγματα. Και αυτό που έκανα ήταν ότι, κοίταξε, αυτό είναι μια περιπέτεια, είναι ένα thriller φαντασίας, το οποίο μπορεί να ιντρικάρει τους πάντες. Αυτό που θέλω εγώ, επειδή είναι ένα πόνημα δικό μου, θα ήθελα να λάβω feedback πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Να σου πω, θυμίζει λίγο Indiana Jones? Είναι κάτι ανάμεσα σε Indiana Jones και Matrix, να το πω έτσι. Όντως είναι, πάμε προς τα εκεί, με μια ανακάλυψη που κάνουν οι πρωταγωνιστές του βιβλίου, που ενώνονται με έναν τρόπο στα στερούσια όρη. Και εκεί βλέπουν πάρα πολλά παράξενα πράγματα, βλέπουν όλα αυτά που συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάσαι. Τα έχω βάλει με μια αφηγηματική μορφή να τα διηγούνται οι πρωταγωνιστές και περιμένω να δω πώς θα το λάβει ο κόσμος αυτό. Εμένα πάντως είναι οι αγαπημένες μου ταινίες, του Indiana Jones, οπότε θεωρώ ότι κριτικοποιημένο, ελληνοκοποιημένο όλο αυτό θα με ενθουσιάσει. Το εύχομαι, θα ήθελα να μου πεις και τη γνώμη σου όταν θα το πάρεις στα χέρια σου. Απόψε το θέμα μας αφορά στα χθόνια ιερά. Τι είναι τα χθόνια ιερά? Να ξεκινήσουμε από το Α. Τι είναι τα χθόνια ιερά? Λοιπόν, τα χθόνια ιερά υπάρχουν σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Να πούμε καταρχάς ότι η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων υποτίθεται ότι έχει δύο όψεις. Η μία είναι η Ολύμπη, η Θεή, και η άλλη είναι οι χθόνιες λατρείες. Είναι ήδη Θεοί στην ουσία, οι οποίοι λατρεύονται μέσα στη γη. Τα χθόνια ιερά είναι ιερά που χτίζονται σε ιερούς τόπους, σε κομβικά σημεία τέτοια, και χάνονται στα βάθη της ιστορίας. Επίσης υπάρχει κάτι παράξενο για τα χθόνια ιερά, τα οποία κάποιοι δεν τα γνωρίζουν, μάλλον κάποιοι έχουν φροντίσει να μην τα γνωρίσει κανείς. Γιατί... Να σε ρωτήσω, πριν προχωρήσεις αυτό, τα χθόνια ιερά ήταν λατρευτικοί χώροι οι οποίοι ήταν κάτω από τη γη, και αυτοί, επειδή αφορούσαν θεότητες, όπως είπες, που λατρεύονταν κάτω από τη γη, που ζούσαν μάλλον, που κάτω... Ναι, δεν ζουν κάτω από τη γη, δεν είναι όπως ο Άδης, ας πούμε, που ζει κάτω από τη γη. Μυθολογούνται περιστατικά που αφορούν στους θεούς αυτούς, τα οποία διαδραματίζονται μέσα στη γη. Ας πούμε, για παράδειγμα, μία θεά που μυθολογείται ότι κατεβαίνει στον κάτω κόσμο είναι η θεά Αφροδίτη, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα, ή η Αρτέμιδα, για να πάρει την Περσεφόνη να την παραδώσει στη Δήμητρα, και πάλι λέγοντας. Οπότε όλοι οι θεοί που αφορούν σε αυτές τις πτυχές της ελληνικής θρησκείας περνάνε μέσα από τους χθόνιους λατρευτικούς χώρους αυτούς, οι οποίοι σε μια πρωταρχική εποχή, στους πελασγικούς χρόνους, να πούμε, στην παλαιολιθική εποχή, ίσως οι πρώτες λατρείες αυτού του τύπου να ήταν λατρείες της Μητρός. Να έχουμε δηλαδή τη Μεγάλη Μητέρα Θεά, που έχει διάφορα ονόματα και απαντάται σε όλους τους πολιτισμούς του πλανήτη, ας πούμε. Και αυτό γίνεται η λατρεία της μέσα στα σπήλαια, τα οποία είναι μυητικοί χώροι που μας οδηγούν στα βάθη της γέας μας, η οποία λέγεται χθόνα, χθόν. Γι' αυτό ονομάζονται και χθόνια τα ιερά αυτά.
Δηλαδή δεν είναι αρνητική η λέξη, χθόν είναι η γη μας. Έτσι, οπότε μιλάμε για θεότητες που ζουν μέσα στη γη μας. Ωραία. Αυτό έχει να κάνει βέβαια, Ανδριανέ, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, και με τα μυστήρια της Μεγάλης Μητέρας. Δηλαδή, φαντάζομαι στις πρώτες μορφές τις λατρευτικές που έχουμε, λατρεύεται η Μεγάλη Μητέρα, η Γη, οπότε συνδέεται άμεσα και αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως, και λατρεύεται με συγκεκριμένους τρόπους, την οποία τη λατρεία της Μητρός τη βρίσκουμε μέχρι και τα καβίρια μυστήρια, και βρίσκουμε όλους αυτούς τους, όλες αυτές τις ιεροπραξίες κλπ. Να καταλήγουν στους κλασικούς χρόνους της Ελλάδος, να είναι τα μεγάλα μυστήρια των Ελλήνων, είναι τα Ελευσίνια μυστήρια, είναι τα Καβίρια μυστήρια, είναι γενικά τα χθόνια μυστήρια όπως τα λέμε αυτά. Και το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι έχουμε ιερούς τόπους οι οποίοι είναι λαξευμένοι μέσα στη γη, όπως ας πούμε στην Ελευσίνα έχουμε τα καταβάσια, όπου κάποιοι από τους μύστες κατέβαιναν μέσα στους ιερούς χώρους αυτούς, όπως έχουμε στα Καβίρια μυστήρια άλλους χώρους λατρευτικούς οι οποίοι είναι μέσα στη γη και εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο οι αρχαίοι τις ενέργειες που υπάρχουν, τις φυσικές ενέργειες που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο, για να προσδώσουν έτσι και θεραπευτική χρήση στα μυστήρια αυτά. Με αυτά που θα σας δείξω πολύ ευαίσθητους χώρους στην Κρήτη, γιατί σήμερα η ομιλία είναι για την Κρήτη, όπου έχουμε ανακαλύψει 6 χθόνια ιερά, χθόνιας λατρείας, για τα οποία σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για τα 3. Θα δείτε υλικό για τα 3, θα δείτε όμως εκπληκτικά πράγματα. Θα δείτε λεπτομέρειες για τόπους που ίσως έχετε επισκεφτεί. Ποιοι από σας έχουν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα στα Μάταλα? Πολύς κόσμος, ο χαμός. Θα δούμε σήμερα τι είδατε στα Μάταλα, αλλά στην ουσία αν θα το καταλάβατε όταν ήσασταν στα Μάταλα ή όχι, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό. Θα ξεκινήσουμε τώρα με την παρουσίαση έτσι όπως την έχω φτιάξει εδώ. Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο που είδαμε, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο όπως είπα, στο κανάλι Ναυσίνος, είδαμε μια εργασία μου για τους Ολύμπιους θεούς και άγνωστους θεούς στις πινακίδες των γραμμικών γραφών. Μέσα από αυτή την εργασία προκύπτουν τα ονόματα κάποιων θεοτήτων. Να τους δούμε λίγο αναλυτικότερα, οι οποίοι μας παραπέμπουν σε υπόγειους χώρους, σε λατρείες που γίνονταν σε υπόγειους χώρους, γιατί αυτό είναι το ζήτημα που θα εξετάσουμε σήμερα. Μία έτσι βαρύγδουπη θεότητα, μία πολύ σημαντική θεότητα που προκύπτει από τις πινακίδες γραμμικών γραφών, και να πω εδώ ότι είναι και τις πινακίδες γραμμικών γραφών Β, αλλά και την Α, και τις Α, την οποία την έχουμε διαβάσει. Να μπούμε όμως στις θεότητες. Καταρχάς, όταν μιλάμε για χθόνια λατρεία, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα σύμβολο χθόνιας λατρείας, αυτό θα είναι το φίδι. Είναι μία άποψη αυτή. Θα είναι το φίδι, ο όφης, που σημαίνει, αν το διαβάσεις ανάποδα, είναι η σοφία. Θα δούμε, έχετε δει τα αγαλματίδια των ιεριών, των όφεων, εγώ τις λέω ιέριες και όχι θεότητες των όφεων. Οπότε βλέπουμε το σύμβολο των χθονίων θεοτήτων και της χθόνιας λατρείας εκεί. Τώρα, στις πινακίδες γραμμικής Β μας αποκαλύπτεται η υπότνοια του λαβυρίνθου. Ποια είναι αυτή η ιερή κυρία που λατρεύεται στο λαβύρινθο, παρακαλώ? Τι ιεροπραξίες? Εδώ γεννιούνται ερωτήματα τα οποία είναι ρητορικά, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε με τις γνώσεις που κατέχουμε ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν άλλοι ερευνητές ή να δώσουμε το έναυσμα σε κάποιους άλλους ανθρώπους να προχωρήσουν πολύ πιο βαθύτερα στην έρευνα. Λοιπόν, τι ιεροπραξίες γίνονταν μέσα στο λαβύρινθο? Είναι πολύ κέρια τα ερωτήματα αυτά. Πάμε στη δεύτερη θεότητα που βρήκαμε στις πινακίδες γραμμικής Β που ακουμπούν αυτό το πεδίο. Είναι η θεά υπότνοια του Ερεύους. Ερεβίγιο του Ερεύους. Λοιπόν, βλέπουμε τη σύνδεση με τον κάτω κόσμο. Έχουμε άλλη μια υπότνοια εδώ, είναι η υπότνοια του υπογείου. Και εδώ θα μπούμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε αυτά τα υπόγεια ποια είναι. Εδώ με βλέπετε, προσπαθώ να ισορροπήσω μέσα σε ένα από τα χθόνια ιερά, μέσα στις πέτρες που έχουν πέσει,
Αυτό είναι μια ανακάλυψη, είναι το χθόνιο ιερό της Μεσαράς. Θα τα δούμε τα τρία στη σειρά και μετά θα δούμε την ταινία, η οποία είναι 18 λεπτά, που εξηγώ και άλλα πράγματα εκεί. Mm-hmm. Τα μυστήρια αυτά, τα μυστήρια δηλαδή που συνδέονταν με τις χθόνιες θεότητες ή που είχαν στοιχεία, αν θέλεις, έτσι, χθόνια λατρευτικά, είχαν και κάποια ιδιαίτερη, αν θέλεις, πώς να το πω τώρα, μυστικότητα, υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούσαν από μυστήρια που ήταν αφιερωμένα, για παράδειγμα, σε θεούς και που δεν, του Ολύμπου, για παράδειγμα, σε θεούς του Ολύμπου, που δεν είχαν σχέση με χθόνια λατρεία. Κοίταξε να δεις, συνήθως χωρίζονται μάλλον αυτά τα μυστήρια. Έχουμε ένα, αν θέλεις, ένα όριο, ένα σύνορο στους μινωικούς χρόνους, και ίσως αυτό να συνεχίσει και στους μικυναϊκούς χρόνους, τα μυστήρια είναι ανοιχτά για τον κόσμο. Στους κλασικούς όμως χρόνους τα μυστήρια είναι κλειστά και απαγορεύεται να μιλήσεις γι' αυτό, και μάλιστα η ποινή αν μιλήσεις για τα μυστήρια είναι η θανατική. Δηλαδή τιμωρείσαι με θάνατο αν μιλήσεις για τα μυστήρια αυτά, και γι' αυτό το λόγο είναι. Αυτός είναι μάλλον ο λόγος που έχουμε και λίγες πληροφορίες έχουν σωθεί, γιατί κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για τα μυστήρια αυτά. Α, ενώ στο μινωικό πολιτισμό δεν ήταν έτσι, δεν υπήρχε μυστικότητα. Όχι, στο μινωικό πολιτισμό ήταν όλα ανοιχτά, ήταν για όλο τον κόσμο, δεν υπήρχε κάτι κρυφό, και έχουν σωθεί πάρα πολλά από τα δελετηρικά στο μινωικό κόσμο, στις παραστάσεις των δακτυλιδιών, στους φραγιδόλιθους κλπ. Κλπ. Όπου καλούμαστε να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό αφορά και στο δίσκο της Φεστού και στην τελευταία ανακάλυψη που είχαμε με το Ελεφαντοστό. Και αν έτσι γνωρίζεις και κάποια πράγματα, να το πούμε αυτό. Γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι πρόκειται για κάποιο είδος προσευχής, κάποιο έτσι τελετουργικό που είναι γραμμένο πάνω στο Ελεφαντοστό που ανακαλύφθηκε τώρα πρόσφατα, πριν 20 μέρες στη Γνωσό, και που θεωρείται μάλιστα το δεύτερο πιο σημαντικό έβριμα μετά το δίσκο της Φεστού. Κοίταξε, αυτό έχει ανακαλυφθεί εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Απλά εκδόθηκε από την κυρία Κάντα, την αρχαιολόγο, που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες. Περιμένουμε την τελευταία έκδοση για να δούμε το κείμενο, γιατί τη διαβάζουμε τη γραμμική αλφαγραφή. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν τη γνωρίζουμε. Και αυτό είναι θέμα χρόνου, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 2019 θα ανακοινωθεί επιτέλους η τελική ανάγνωση της γραμμικής αλφαγραφής, η οποία θα βάλει πάρα πολλά πράγματα στη θέση τους. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα, γιατί είναι το μοναδικό κείμενο, γιατί αυτό το ιερατικό αντικείμενο, ας πούμε, έχει γραφή σε όλες τις πλευρές και στις τέσσερις όψεις έχει γραφή. Και είναι το μοναδικό κείμενο το οποίο δεν έχει, μάλλον είναι τόσο μεγάλο. Και έχει και σημεία που σταματά στην ανάγνωση, δηλαδή μας δείχνει ο ιερέας που το χρησιμοποιούσε, ήξερε ο ιερέας πώς να το χρησιμοποιήσει, πού να σταματήσει, ποιες λέξεις να πει και μέχρι πού να φτάσει ανάλογα με το τελετουργικό που έπρατε. Ενώ ο δίσκος της Φεστού δεν έχει αυτά τα στοιχεία. Ο δίσκος της Φεστού είναι καθαρά ιερογλυφική γραφή, δεν είναι γραμμική αλφα, είναι καθαρά ιερογλυφική γραφή, και εκεί έχουμε βγάλει και μια πολύ ωραία εκπομπή για την ανάγνωση του δίσκου της Φεστού στον Αυσίνο. Μπορείτε να τη δείτε και μπορείτε να ακούσετε και τις άλλες απόψεις. Αλλά εμείς πάντως περιμένουμε να μας απαντήσουν σε αυτή την εργασία που κάναμε για το δίσκο της Φεστού, που την έκανε μάλλον η κυρία Ζωγραφάκη, για να λέμε και τα ονόματα των συντελεστών, και κανείς δεν έχει απαντήσει ακόμη. Υπάρχει μια παγωμάρα σχετικά με αυτό και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πάντως το έβριμα της κυρίας Κάντα από την Κνωσό, να πούμε ότι αυτό είναι από ένα σημείο της Κνωσού, όχι από τον αρχαιολογικό χώρο έτσι όπως τον γνωρίζει ο κόσμος. Είναι από την πάνω μεριά της πόλης, όπου εκεί υπήρχαν διάφοροι ναοί. Και φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, ότι στην Κρήτη έχει ανασκαφεί ένας τεράστιος χώρος στην Κνωσό και ακόμα είμαστε ούτε στο μισό, ούτε στο 50% της ανασκαφής που θα έπρεπε να γίνει. Και έχουμε επίσης να δούμε και άλλα πράγματα στην Κνωσό. Πού τώρα, στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο αυτή τη στιγμή της Κρήτης, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και του πλανήτη Γη, γιατί
έχει επισκεψιμότητα, τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον πλανήτη Ίκνωσος. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτό. Καταρχήν, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο κανάλι σου, στον Αυσίνος, και να δει την εκπομπή για το δίσκο της Φεστού. Μιας και μου λες ότι εκεί δίνονται πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία ακόμα δεν έχουν απαντηθεί από τους ειδικούς, από τους αρμόδιους, από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν να δώσουν μία απάντηση. Για πες μου λοιπόν τώρα, πότε περίπου ξεκινάει αυτή η λατρεία, οι χθόνιες λατρείες, πότε ξεκινάνε και πώς εξελίσσονται μέσα στον χρόνο? Κοίταξε, οι χθόνιες λατρείες λογικά ξεκινούν από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, στη Μακεδονία μας έχουμε βρει ένα άγαλμα, το οποίο νομίζω έχει κάνει φτερά, το οποίο είναι κοντά στην εποχή του αρχανθρώπου των Πετραλώνων, το οποίο μας δείχνει είναι ένα στοιχείο χθόνιας λατρείας, να το πω έτσι. Οπότε πάμε πάρα πολύ πίσω στις λατρείες αυτές. Τώρα από εκεί και πέρα, με ασφάλεια μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε έχουμε βρει στο Σπήλαιο, στο Φράχθη, στην Αργολίδα, λατρευτικές τελετές ότι γίνονταν εκεί και σε διάφορους άλλους τόπους στην Ελλάδα όπου έχουμε κατοίκηση. Βρήκαμε και στα νησιά το καλοκαίρι, μάλιστα που μας πέρασε, ολοκληρώθηκε και η ανασκαφή για έναν άνθρωπο που ζούσε στα 130.000 περίπου σε κάποια από τα νησιά μας. Βρήκαμε και εκεί στοιχεία λατρείας, οπότε μπορούμε να το εντάξουμε και αυτό στα πλαίσια της χθόνιας λατρείας, γιατί το βρήκαμε μέσα στη γη, δηλαδή μέσα σε ιερό χώρο, σε σπήλαιο. Μάλιστα. Ποια θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά ιερά σπήλαια, δηλαδή ανά την Ελλάδα μιλάω πάντα, και στην Κρήτη μετά που έχουμε έτσι τέτοιου είδους λατρευτικά δρόμενα? Κοίταξε, σε όλα τα σπήλαια, σε όλη την Ελλάδα γινόντουσαν ιεροπραξίες κλπ. Τώρα απλά θα πούμε παραδείγματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν από την Κρήτη μέχρι την Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, τη Θράκη ολόκληρη κλπ. Ένα σημαντικότατο σπήλαιο είναι το Ιδέων Άνδρων, ένα άλλο είναι το Δικταίο Άνδρο και πάει λέγοντας. Έχουν πάρα πολύ σημαντικά ιερά σε όλο τον ελληνικό κόσμο όμως. Το θέμα είναι το εξής, Νάντι, ότι δεν έχουμε επισκέψιμους χώρους που γίνονταν χθόνιες λατρείες και αυτό με προβλημάτισε. Δηλαδή όταν έκανα αυτή την έρευνα, γιατί θα ξεδιπλώσουμε παρακάτω διάφορα πράγματα να πούμε, όπου θα παρουσιάσω και μια ταινία με αυτή την εκπομπή που κάνουμε τώρα, θα παρουσιάσω και μια ταινία μικρού μήκους να το δέσουμε, να μπορεί ο τηλεθεατής να έχει εικόνα το πώς περπατήσαμε μέσα σε αυτούς τους χώρους, το πώς μπήκαμε και το πού είναι περίπου, γιατί δεν θα δώσω γεωγραφική θέση, γεωγραφικό στίγμα ακριβώς. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν, όταν τους ανακαλύψαμε, είχαν κοινά χαρακτηριστικά και οι τρεις. Και οι τρεις που θα παρουσιάσουμε σήμερα λοιπόν, το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν σκαλισμένοι μέσα στη γη, σε βράχια, συνήθως είναι ή σιδηρόπετρα ή ασβεστόλιθος, και έχουμε μυητικούς χώρους, ειδικά φρέα διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε κατεβαίνεις από μία τρύπα στο έδαφος και κατεβαίνεις μέσα στη γη, και έχουμε χώρους, μάλιστα συγκεκριμένα στο ένα από τους τρεις, βρήκαμε τρεις ξεχωριστούς χώρους οι οποίοι επικοινωνούσαν με διαδρόμους ο ένας με τον άλλον. Και μάλιστα είχα δημοσιεύσει και κάποιες φωτογραφίες στο προφίλ σου, αν θυμάσαι με αυτά, θα τα πούμε σιγά σιγά στη συνέχεια. Να δούμε πρώτα κάποια πράγματα για τα χθόνια ιερά. Εδώ είμαστε στη Μεσαρά, δεν θα σας πω για ευνόητους λόγους, δεν θα σας αποκαλύψω πού ακριβώς βρισκόμαστε. Εκτός από τα μέρη που είναι εντελώς τουριστικά όπως τα Μάταλα, ας πούμε, θα σας πω ακριβώς πού είναι το χθόνιο ιερό. Εδώ λοιπόν, τι παρατηρούμε. Βλέπουμε μία είσοδο, αν θέλετε, μία τρύπα λαξεμένη στο βράχο, τετράγωνη. Οπότε, μία πρώτη υπόθεση είναι ότι οι μύστες κατέβαιναν στο χώρο αυτό μέσα από αυτή την τρύπα. Πώς? Με σκάλες, ξύλινες σκάλες, κατέβαιναν σιγά σιγά για να μπουν μέσα στους χώρους αυτούς. Είναι μία υπόθεση. Ωραία. Μία δεύτερη υπόθεση είναι ότι ίσως, και
πρέπει να τα βάζω αυτά, δηλαδή αυτό το ίσως που βάζω τώρα, ξέρω γιατί το βάζω, γιατί δεν είναι στερεωμένη, παγιωμένη η έρευνα αυτή, είναι μια πρώτη παρουσίαση. Λοιπόν, σε μια δεύτερη λοιπόν υπόθεση θα πάμε να δούμε την ιερή γεωμετρία. Σύμφωνα με την ιερή γεωμετρία, η οποία είναι μια επιστήμη που μας οδήγησε με την ομάδα του Ναυσίνου στην Κρήτη στο να εντοπίσουμε αυτά τα ιερά, παίρνοντας κάποια δεδομένα και κάποιες συντεταγμένες και από το Google Earth και από άλλα προγράμματα αρχαιοαστρονομίας, καταλήξαμε ότι σε κάποια σημεία μας βγαίνουν γεωδετικοί τριγωνισμοί, να το πω έτσι απλά. Θα κάνουμε μια παρουσίαση εδώ για το τι είναι η ιερή γεωμετρία στο μέλλον. Την ετοιμάζω αυτή την παρουσίαση, όπως επίσης έχω άλλες δύο παρουσιάσεις που είναι πολύ, πολύ σημαντικές για μένα, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, σε μια δεύτερη υπόθεση λοιπόν, από την επιστήμη της ιερής γεωμετρίας προκύπτει το εξής, ότι ίσως έχουμε μια σύνδεση ηλιακής λατρείας με τη χθόνια λατρεία. Η ιερή γεωμετρία μας καθοδηγεί στο να βρούμε κάποια ιερά. Συνήθως αυτά τα ιερά είναι ιερά ηλιακής λατρείας και όχι χθόνιας λατρείας. Όμως υπάρχει ανάλογο μάλλον, το οποίο συνδέει αυτές τις δύο λατρείες. Και εδώ τι συμβαίνει. Σε μια δεύτερη υπόθεση θα μπορούσαν οι ιερείς και οι αρχαιοαστρονόμοι της εποχής που κατασκευάστηκαν αυτά τα ιερά να λαξέψουν συγκεκριμένες τρύπες στους βράχους αυτούς, και επιμένω για τις τρύπες, ούτως ώστε να μπαίνουν οι ηλιακές ακτίνες σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στους χώρους αυτούς συγκεκριμένες ώρες, οπότε όλα αυτά τα φαινόμενα τα γνώριζαν οι πρόγονοί μας. Λοιπόν, σε μια δεύτερη υπόθεση μπορεί μια μαγική στιγμή, που συνήθως είναι οι σημερίες και τα ηλιοστάσια, να μπαίνει φως μέσα από την τρύπα αυτή, να φωτίζει κάποιο ξωάνο, κάποιο άγαλμα και να συμβαίνουν εκεί διάφορα άλλα πράγματα με άλλα αντικείμενα που είναι τοποθετημένα, όπως είναι οι ιεροί κρίσταλοι και οι ιεροί βέτυλοι, για τους οποίους μόλις άνοιξα τον ασκό του αιώλου με το τελευταίο μου βιβλίο. Δεν δίνω βέβαια πολλή πληροφορία πάνω σε αυτό, αλλά στη συνέχεια θα καταλάβετε με το δεύτερο μέρος του link του, θα καταλάβετε πού θα το πάω. Και πάμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Εδώ είναι η φωτογραφία αυτή, είναι τραβηγμένη ακριβώς δίπλα από την είσοδο που είδατε. Εδώ διακρίνουμε σημάδια, συγκεκριμένα αυτό το σημάδι στο έδαφος και άλλα σημάδια γύρω-γύρω. Οπότε, πού μας πάει το μυαλό? Μας πάει σε μηχανισμό ο οποίος γύριζε κυκλικά και έκλεινε το τετράγωνο αυτό, την τετράγωνη είσοδο, για να το προστατεύσει φυσικά από τη βροχή, από ζώα, από διάφορους παράγοντες. Βλέπουμε όμως τα σημάδια ότι έκλεινε με καπάκι αυτό. Πάμε να προχωρήσουμε. Εδώ βλέπουμε την είσοδο αυτή από την κάτω μεριά. Όταν τη βλέπεις αυτή την είσοδο από την κάτω μεριά, νομίζω ότι είσαι σε πηγάδι μέσα. Έτσι. Βέβαια, καμία σχέση με πηγάδι. Εν τω μεταξύ, όλα τα χθόνια ιερά, τα 5 από τα 6 που θα παρουσιάσουμε, σήμερα θα παρουσιάσουμε τα 3, θα είναι τα 2 από τα 3 που θα δείτε σήμερα, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, έχουμε το χθόνιο ιερό μέσα στο βράχο και έχουμε μία τρύπα από πάνω για τους δύο προηγούμενους λόγους που είπαμε. Εγώ υποπτεύομαι, έχετε υπόψη, έχετε διαβάσει για τους Ινδιάνους Ανασάζι. Όσοι έχουν διαβάσει για τους Ινδιάνους Ανασάζι, οι Ινδιάνοι Ανασάζι, και εδώ θα το συνδέσω και με άλλους πολιτισμούς, οι οποίοι εξαφανίστηκαν παρακαλώ και αντικαταστάθηκαν από τους Χόπι, δηλαδή πήγαν οι Ινδιάνοι Χόπι στα μέρη τους, αυτοί διαλύθηκαν λογικά ή διεσπάρισαν στην Αμερική, στην Αμερικάνικη Ήπειρο, ή εξαφανίστηκαν λένε οι ειδικοί πάνω στους Ανασάζι. Εγώ βλέπω τα αγγεία των Ανασάζι και βλέπω απίστευτες ομοιότητες με τα ελληνικά αγγεία, τα αρχαιοελληνικά αγγεία και τα κριτικά. Βλέπουμε τα κριτικά κρινάκια παντού, βλέπουμε σβάστηκες, βλέπουμε σφύρες, βλέπουμε χίλια δυο κοινά χαρακτηριστικά. Επίσης βλέπουμε κοινή αρχιτεκτονική στη Μέσα Βέρντε, που είναι ο χώρος των Ανασάζι, και βλέπουμε τα ιερά Κίβας. Τα ιερά Κίβας, να το πω στα ελληνικά, είναι τα ιερά Φρέαρ, αν θέλετε, όπου οι μύστες κατεβαίνουν από τέτοιες εισόδους. Όταν τα είδα εγώ επί τόπου αυτά, πήγε το μυαλό μου εκεί, ότι έχουμε κάτι κοινό με τον πολιτισμό των Ανασάζι, όπου δεν μου κάνει εντύπωση αν πήγανε οι Κρήτες στην Αμερική. Αυτό το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, ούτως ή άλλως, και αποδεικνύεται.
Μεταξύ Ανασάζη, στη γλώσσα των Ινδιάνων Χόπι, σημαίνει οι αρχαίοι ή οι αρχαίοι εχθροί, ενώ ετυμολογείται από την ελληνική γλώσσα με σχεδόν την ίδια σημασία, ως οι αρχαίοι άρχοντες, και αναφέρεται στον πολιτισμό που άκμασε στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περίπου από το 1200 π.Κ. κοινής εποχής ως το 1200 κοινής εποχής. Η Ανασάζη είναι γνωστή κυρίως για τους μεγαλοπρεπείς τους οικισμούς, οι οποίοι είναι χτισμένοι σε γκρεμούς, διασκορπισμένοι κατά μήκος της νοτιοδυτικής χώρας. Η ακριβής φύση της θρησκείας τους παραμένει σκιώδης, αλλά ίσως να ήταν πολύ κοντά στα τεκτενόμενα των Ινδιάνων Χόπι, που για κάποιους θεωρούνται απόγονοί τους, χωρίς αυτό να αποδεικνύεται με ασφάλεια. Άλλοι λαοί Ινδιάνων αναφέρονται στους Χόπι ως τους αρχαιότερους των λαών στην Ήπειρο. Η λέξη Χόπι ετυμολογείται και αυτή από τα ελληνικά και σημαίνει ο ανδρείος, ο ικανός. Σε ό,τι αφορά στην αρχιτεκτονική, αγκιοπλαστική και συμβολική των Ανασάζη, παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία με το μινωικό πολιτισμό, κάτι που σοκάρει πολλούς μελετητές που έχουν πλήρη άρνηση στο να δεχτούν τα υπερπόντια ταξίδια των μινωητών στην Αμερικανική Ήπειρο. Σε αυτό το βίντεο θα επιχειρήσουμε μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση των Ανασάζη με τους Μινωίτες, αλλά θα επικεντρωθούμε στη μελέτη των ιερών μυητικών φρεάτων που οι Ανασάζη ονόμαζαν Κίβα και θα ξεδιπλώσουμε τις αστρονομικές γνώσεις που αντιλαμβανόμαστε μέσα από την επιστημονική έρευνα. Οι ιεροτελεστίες στον πολιτισμό των Ανασάζη γίνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν τιμές προς τους θεούς, καθώς και πολύ σημαντικούς καθαγιασμούς. Οι Ανασάζη πίστευαν πως είχαν έρθει στη γη από άλλες διαστάσεις, μέσω μιας χρονοπύλης στον ουρανό που ονόμαζαν Σιπάπα, από έναν άλλο κόσμο σε χαμηλότερο πεδίο που ήταν γνωστός ως το τρίτο πεδίο, στο δικό μας κόσμο, τον οποίο ονόμαζαν τέταρτο πεδίο. Πίστευαν πως αυτό συνέβη σε ένα τελετουργικό θάλαμο ή μυητικό φρέαρ που στη γλώσσα τους ονόμαζαν Κίβα. Στο Κίβα υπήρχαν δύο αγάλματα θεοτήτων που τους έφερναν στη γη. Οι Ανασάζοι είχαν μόνο δύο θεούς με τα ονόματα Τάβα που ήταν ο ηλιακός θεός τους και μια θήλια θεότητα με τη μορφή μιας γυναίκας αράχνης. Οι Ανασάζοι πίστευαν πως οι δύο αυτοί θεοί δημιούργησαν τη γέα για τον λαό τους και επιθυμούσαν να υπάρχει ειρήνη στον πλανήτη. Τα μυητικά φρέατα με το όνομα Κίβα είχαν διάφορες χρήσεις. Χρησιμοποιούνταν για τα τελετουργικά που αφορούσαν στις επικλήσεις των θεοτήτων τους, αλλά και των πνευμάτων της γέας, για τον καθαγιασμό των ανθρώπων, ώστε να απολαμβάνουν την προστασία των θεών, για να καθαρίσουν το σώμα τους ενεργειακά, για θεραπευτικούς σκοπούς, με στόχο την ίαση και θεραπεία, για γρήγορη αποθεραπεία από ασθένειες, για γονιμική ευλογία και άλλα. Παρόμοια μυητικά φρέα βρίσκουμε στον πολιτισμό των Κρητών, ο οποίος είναι κατά πολλές χιλιετίες αρχαιότερος. Στην Κνωσό βρίσκουμε τα αρχαιότερα μυητικά φρέατα ως τώρα στην Κρητική Γη, που σύμφωνα με τις επίσημες πηγές κατασκευάστηκαν γύρω στην 5η χιλιετία προ-κοινής εποχής, αλλά ίσως να είναι κατά πολύ αρχαιότερα, δεδομένου ότι η πρώτη κατοίκηση στην Κνωσό έχει πιστοποιηθεί στην 1η χιλιετία προ-κοινής εποχής. Τα μυητικά φρέατα της Κνωσού δεν έχουν μελετηθεί αρχαιοαστρονομικά και κατά το κτίσιμο των ανακτόρων δεν ήταν σε χρήση σύμφωνα με τους μελετητές.
Στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων και της Φεστού, επίσης παρατηρούμε παρόμοια μυητικά φρέατα, για τα οποία και πάλι δεν έχει γίνει καμία επίσημη έρευνα. Σε ό,τι αφορά στις ιεροπραξίες των Μινωητών μέσα σε χθόνια ιερά, θα παραθέσουμε ξεχωριστή εργασία. Η αρχαιοαστρονομία εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Κρήτη. Κατά την πορεία της εξέλιξής της, δημιουργήθηκαν άλλα κτίρια για την παρατήρηση αστρικών φαινομένων, πολύ πιο εξελιγμένα σε δομή, αρχιτεκτονική και συμβολισμούς, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση τους μέσα σε χθόνια ιερά ή μυητικά φρέατα. Πολλά παραδείγματα της επιστήμης και τεχνολογίας αυτής των Μινωητών έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς αρχαιοαστρονόμοι, αρχαιολόγοι και σημαντικοί ερευνητές και ακαδημαϊκοί από πολλά πανεπιστήμια. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα δούμε κάποια από τα πολλά τελετουργικά των Ινδιάνων Χόπι, τα οποία μας είναι γνωστά από τις προφορικές παραδόσεις τους που διασώζονται, αλλά και παραδόσεις άλλων Ινδιάνικων φυλών που ζούσαν μαζί με τους Ανασάζι, κυρίως όμως από τους Χόπι, οι οποίοι τους διαδέχτηκαν στις περιοχές τους όταν οι Ανασάζι εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, αφήνοντας πίσω τους τους οικισμούς τους, τα προσωπικά τους σκεύη, τα λατρευτικά κτίρια τους και τις βραχογραφίες τους. Στεκόμενος στο δωμάτιο του βωμού, μας λέει ο ερευνητής Tom Orbison, κοιτάζοντας μέσα από την ανατολική είσοδο προς τα σκοτεινά οροπέδια, μπορούσα να διαβλέψω πως ο ήλιος ήταν έτοιμος να ανατύλει. Αυτό το πρωινό του καλοκαιρινού ηλιοστασίου, ο ουρανός ήταν γεμάτος από αχνά πορτοκαλί και κίτρινα σύννεφα. Μια άλλος, Hallow, ή αλλιώς φωτοστέφανο, είχε σχηματιστεί πίσω από τα οροπέδια και μετά από λίγο, μια αψίδα από λαμπρό και εκτυφλωτικό φως άρχισε να ανεβαίνει στις κορυφές των οροπεδίων. Καθώς η γη γύριζε αργά, είδα τον αρχαίο θεό ήλιο πάνω από τον οίκο του μεγάλου Φρέαρ, Κίβα. Υπάρχουν πολλά αρχαία κτίσματα και ερείπια στο βορειοδυτικό Νέο Μεξικό και την γύρω περιοχή που ονομάζεται Τέσσερις Γωνίες. Ίσως όμως κανένα από αυτά να μην είναι τόσο εντυπωσιακό και μυστηριώδες όσο το μεγάλο Φρέαρ, Κίβα, το οποίο είναι χτισμένο στο Εθνικό Μνημείο του Πολιτισμού των Αστέκων, κοντά στην πόλη Άστεκ του Νέου Μεξικού. Αρχικά κατασκευάστηκε γύρω στο 1115 κοινής εποχής από τη φυλή των Τσάκο, ένα παρακλάδι της φυλής των Ανασάζι. Μια έκφανση της θρησκευτικής κοσμοθέασης και παράδοσής τους ήταν η χρήση των διαγωνιών των ηλιοστασίων και ευθυγραμμίσεων των ησημεριών, τα οποία χρησιμοποίησαν σε πολλά διαφορετικά κτίρια θρησκευτικού χαρακτήρα. Ο διακεκριμένος αρχαιολόγος Έρελ Νόρις, που ανέσκαψε το Μεγάλο Κίβα το 1921, το περιέγραψε ως το κέντρο της υψηλότερης γνώσης που κατήχαν οι Ινδιάνοι Τσάκο. Οι φυλές των Ινδιάνων του Πουέμπλο της Αριζόνα και του Νέου Μεξικού λέγεται πως κατάγονται από τους αρχαίους Ανασάζι. Μέσα από τη μελέτη της εθνολογίας των λαών αυτών, οι ερευνητές πολλές φορές μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη επίγνωση σε ό,τι αφορά στα τελετουργικά που χρησιμοποιούσαν οι Ανασάζι. Οι Ινδιάνοι του Πουέμπλο κάνουν ιεροπραξίες που επικεντρώνονται γύρω από το χειμερινό και θερινό ηλιοστάσιο. Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, που συμβαίνει γύρω στις 21 Δεκεμβρίου στα βόρειο ημισφαίριο, ο ήλιος βρίσκεται στο νοτιότερο όριο του ταξιδιού του, στον ουρανό. Κατά το θερινό ηλιοστάσιο, γύρω στις 21 Ιουνίου, ο ήλιος βρίσκεται στο βορειότερο όριο του χρόνου. Στο ηλιοστάσιο, που κυριολεκτικά σημαίνει όταν ο ήλιος στέκεται ακίνητος, ήλιος και στάση, ο ήλιος φαίνεται να στέκεται αρκετές μέρες στα σημεία της Ανατολής και Δύσης του. Αυτά τα ηλιακά φαινόμενα προσδίδουν αστρονομική, ημερολογιακή και συμβολική σημασία για τα τελετουργικά των Ινδιάνων του Πουέμπλο, κάτι που απορρέει από τους προγενέστερους Ανασάζι. Στον οίκο του μεγαλοπρεπούς Κίβα, κατά τη διάρκεια του θερινού ηλιοστασίου, οι πρώτες ακτίνες του ανατέλλοντος ηλίου ακτινοβολούν μέσα από την είσοδο του χώρου του βωμού, δημιουργώντας ένα φωτεινό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα πόρτας στο δυτικό τοίχο,
Αν υπήρχε κάποιος ιερέας πίσω από το βωμό, θα φωτιζόταν από την ανατολή του θερινού ηλιοστασίου, ενώ κάτω, στην αίθουσα του Κίβα, θα επικρατούσε ακόμα το σκοτάδι. Λίγο αργότερα, μια ακόμα δέσμη ακτίνων θα έμπαινε μέσα από την είσοδο του περιφερειακού χώρου και ένα ακόμα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο θα εμφανιζόταν στο δυτικό τοίχο, ακριβώς δίπλα από την είσοδο που είχαν κατασκευάσει οι Ανασάζοι. Στη σκοτεινή αίθουσα του μεγαλοπρεπούς Κίβα αποκαλύπτονταν γνώσεις αιώνων από την ισχύ που κατήχε ο ιερέας με βάση τις αστρονομικές γνώσεις για τον ήλιο, τις οποίες μετέδιδε για να ενισχύσει τη δημιουργική δύναμη του κόσμου των Ανασάζοι. Για του λόγου το αληθές, οι Ανασάζοι δεν είχαν ιερείς, έτσι όπως τους γνωρίζουμε στο δυτικό κόσμο. Το ρόλο αυτό μάλλον έπαιζαν οι γυραιότεροι της φυλής. Λίγο πριν τη δύση του ηλίου, πίσω από τα αρχαία κτίρια, το ηλιακό φως περνά από τον βορειοδυτικό περιφερειακό χώρο, ο οποίος βρίσκεται δίπλα από τον χώρο του βωμού. Σύμφωνα με την εθνολογική παράδοση των Ινδιάνων του Πουέμπλο, το επίκεντρο των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα Ανατολή, Δύση, Βορράς και Νότος είναι ένα καθαγιασμένο και μυστηριακό μέρος. Για να τονιστεί οπτικά το φαινόμενο, ίσως ο ιερέας να στεκόταν στο κέντρο αυτού του χώρου, στο μεγαλοπρεπές Κίβα, και να φωτιζόταν ο ίδιος από τις ακτίνες του ηλίου που έδιε. Αναμφίβολα, το κτίριο αυτό έχει τεράστια θρησκευτική σημασία για τους Ανασάζοι. Η αιαρινή και η φθινοπορεινή ησημερία είχαν τη δική τους σημασία για τους Ανασάζοι με τελετουργικές και ημερολογιακές εκφάνσεις. Περαιτέρω, ο ανατέλων ήλιος κατά τις ησημερίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιούνταν για μετρήσεις τοποθετήσεων κτηριακών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της ησημερίας, το φως του ανατέλλοντος ηλίου περνάει μέσα από τον περιφερειακό θάλαμο και ακτινοβολεί στο δυτικό τοίχο. Όταν συμβαίνει αυτό, το φως διασπάται και ρίχνει μια δέσμη φωτός στην νοτιοανατολική κολόνα. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν αν αυτό έγινε εσκεμμένα από τους Ανασάζοι. Πάντως αν έγινε έτσι, που είναι η λογικότερη εξήγηση, φαίνεται να προσδίδει μια πολύ εξελιγμένη διάδραση ανάμεσα στο φως και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του μεγαλοπρεπούς Κίβα, του οποίου η χρήση παραμένει άγνωστη για την πλειοψηφία των ερευνητών. Το πρωτότυπο διάγραμμα που σχεδιάστηκε από τον Έρικ Μόρις δείχνει ένα τοίχο ο οποίος θα εμπόδιζε το φως του ανατέλλοντος ηλίου κατά την ησημερία να φτάσει στο μεγαλοπρεπές Κίβα. Όμως όταν ο Έρικ Μόρις αναστήλωσε το Κίβα το 1934, το τοίχος αυτό απεδείχθη πως φτιάχτηκε μεταγενέστερα από τους Ινδιάνους της Μέσα Βέρντε που κατέλαβαν το Κίβα αφότου οι κατασκευαστές του είχαν εξαφανιστεί ή είχαν εγκαταλείψει την περιοχή. Το τείχος αυτό δεν ήταν μέρος της πρωτότυπης κατασκευής των Ινδιάνων Τσάκο και κατά τη διάρκεια της κατοχής, το φως του ανατέλλοντος ηλίου, κατά τη διάρκεια της ησημερίας, δεν περνούσε μέσα από το Κίβα. Ο λόγος για τον οποίο οι κατακτητές επέλεξαν να σταματήσουν το φως να εισέρχεται στο εσωτερικό του Κίβα παραμένει ένα μυστήριο. Ήταν σαν να ήθελα να σταματήσει κάτι να συμβεί. Ένας λίθος του ιερέα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αρχαιολόγος Έρελ Μόρις, καταγράφηκε στο βόρειο άκρο όταν έγινε η ανασκαφή και ο ίδιος μας λέει «Το περίεργο σχήμα της ημισελήνου ενός λίθου, με καλογιαλισμένη επιφάνεια και τοποθέτηση σχετιζόμενη με το δυτικό φρέαρ, καθώς και η άμεση ευθυγράμμισή του με τη δυτική κολόνα, αιτιολογεί την άποψη ότι ήταν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του θαλάμου, αλλά τίποτα δεν μπορεί να υποθεί περαιτέρω». Κατά τη διάρκεια της φθινοπορεινής ησημερίας,
κράτησε ένα καθρέφτη, μας λέει ο ερευνητής Tom Orbison, εκεί που βρισκόταν ο λίθος του ιερέα και κατεύθυνα την αντανάκλαση του φωτός στο πιο ψηλό σημείο του βωμού. Αν όντως κάποιος ιερέας στεκόταν πίσω από το βωμό εκείνη τη στιγμή, το πρόσωπό του θα φωτιζόταν από την αντανάκλαση του φωτός από την καλογιαλισμένη πέτρα. Αν κάποιος γύριζε ή έστρεφε την πέτρα, αυτό θα αποκάλυπτε άλλες λειτουργίες και χαρακτηριστικά του Κίβα. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου, παρατήρησα την ανατολή του ηλίου από την περιφερειακή αίθουσα, η οποία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον νοτιοδυτικό στήλο. Για κάποιον ως τώρα άγνωστο λόγο, οι αρχαίοι Τσάκο τοποθέτησαν το στήλο ώστε να εμποδίζει το φως του ανατέλλοντος ηλίου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο να εισέρχεται στον κεντρικό θάλαμο. Ανταυτού, το φως λούζει την κολόνα και ο αντικατοπτρισμός του από την κολόνα δημιουργεί μια ζεστή εκπομπή φωτός απέναντι από το νοτιοανατολικό τμήμα του τοίχου. Όταν ο ήλιος δει κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, το φως περνάει μέσα από την είσοδο του δυτικού περιφερειακού χώρου και φωτίζει τον ανατολικό τοίχο του Κίβα. Αυτό ίσως να έδινε το έναυσμα για να ξεκινήσει η τελετουργία μέσα στο θάλαμο και να σηματοδοτήσει το χρόνο για την έναρξη των χειμερινών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους του προϊστορικού Πουέμπλο. Η Σελήνη θεωρείται επίσης ιερή για τους Ινδιάνους στο Πουέμπλο και οι κινήσεις και οι κύκλοι της χρησιμοποιήθηκαν ως ημερολογιακές εφαρμογές. Η μελέτη για τις Πανσελήνους στον οίκο του μεγαλοπρεπούς Κίβα δείχνουν ότι είναι ορατές από τον εσωτερικό θάλαμο. Μερικές φορές η ανωδική πορεία της Πανσελήνου είναι ορατή από την νοτιοανατολική είσοδο του περιφερειακού χώρου και το φως της λούζει την νοτιοανατολική κολόνα. Κατόπιν, όταν η ανωδική της πορεία συνεχίζεται, το φως περνάει από την είσοδο δίπλα στην κολόνα και γίνεται ορατό μέσα στο θάλαμο. Ο ιερέας, αν στεκόταν δίπλα στην εστία πυρός, θα έβλεπε το φως της σελήνης πάνω στην κολόνα και θα προέβλεπε ότι το φως θα κινούνταν και θα συγκεντρωνόταν στον τοίχο του Φρέαρ. Αν αυτή η διαδικασία υφίσταται, τότε είναι σίγουρο πως θα χρησιμοποιούνταν ως ένδειξη για την έναρξη της τελετής ή μπορεί να ήταν μέρος του τελετουργικού. Ο πλανήτης, ο ιερός της Αφροδίτης, το άστρο της Αυγής, σχετιζόταν με το θεό Κουέλτζακουάτλ, ο οποίος είναι λευκός γενιοφόρος θεός, προερχόμενος από την Ανατολή στους πολιτισμούς της Μεσοαμερικής και αποτελεί το θέμα πολλών Ινδιάνικων μύθων και θρύλων των Ινδιάνων του Πουέμπλο. Κατά περιόδους, ο ιερός της Αφροδίτης μπορεί να παρατηρηθεί, μας λέει ο Tom Orbison, από τον ίδιο περιφερειακό χώρο μέσα από τον οποίο γίνεται αντιληπτή η Ανατολή του Ηλίου κατά τη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου. Όμως ο ιερός της Αφροδίτης, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο, γινόταν ορατός μόνο από τον περιφερειακό χώρο και όχι από το μυητικό φρέα. Ο ήλιος, οι αστερισμοί, η σελήνη, οι πλανήτες καθώς και άλλα αστρονομικά φαινόμενα έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο για τις θρησκευτικές και ημερολογιακές τελετουργίες, αξίες και ιδεολειψίες των Ινδιάνων του Πουέμπλου. Το πώς γίνεται αντιληπτός ο κόσμος από άλλους λαούς κατά καιρούς μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τους Ανασάζι. Ο κόσμος του έναστρου ουρανού είναι πολύ σημαντικός για τους Ανασάζι και μπορεί να αναδειχθεί μέσα από την παρατήρηση του κοσμικού θαλάμου του μεγαλοπρεπούς Κίβα. Πνεύματα Κατσίνας. Τα Κατσίνας είναι κεντρικές φιγούρες στη θρησκεία πολλών αυτοχθόνων λαών στα νοτιοδυτικά της Αμερικανικής Υπήρου. Δεν θεωρούνται θεότητες, αλλά περισσότερο πνεύματα ή ημίθεοι. Στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις και χορούς των Ινδιάνων Χόπι για τον εορτασμό του ημερολογιακού έτους παρουσιάζονται πολλοί χορευτές ντυμένοι ως τέτοια παντοδύναμα πνεύματα.
Όπως και σε άλλες Ινδιάνικες φυλές, οι τελετουργίες των Ινδιάνων Χόπι αποτελούνται από ψαλμούς, μουσική, ιεροπρακτικούς χορούς και εξεζητημένες μεταμφιέσεις. Τα δρόμενα γίνονται σύμφωνα με το τελεστικό τους ημερολόγιο, το οποίο είναι βασισμένο στις θεάσεις του ήλιου και των αστεριών. Τελετή Γουγουτσίν. Το εορταστικό έτος ξεκινά με την τελετή αυτή, η οποία διαρκεί 16 ημέρες, η οποία αποτελεί έναν αναμνηστικό εορτασμό για την πρώτη φάση της δημιουργίας. Περιλαμβάνει την τελετή της νέας φωτιάς και μυητικές τελετές ενηλικίωσης για τους νεαρούς άνδρες. Αντίστοιχες τελετές κατά την αρχαιότητα στην Ελλάδα ήταν οι τελετές των εκκλησίων και περιβεβλημαίων, καθώς και όλες οι τελετές ενηλικίωσης για τους άνδρες που συναντούμε και στο μινωικό πολιτισμό, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς. Η τελετή Σογιάλ. Το Σογιάλ εορτάζεται κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Η τελετή αναπαριστά την άφιξη του πρώτου κατσίνα. Το περπάτημα του νηπίου, ή μάλλον παραπάτημα, αντιπροσωπεύει την αναγέννηση του επόμενου έτους. Τελετή εξαγνισμού πογάμου. Στη γλώσσα των Χόπι, πογάμου σημαίνει εξαγνισμός. Η τελετή περιλαμβάνει την τελετή του χορού του φασολιού, στην οποία οι Χόπι ζητούν από τα πνεύματα των κατσίνα καλή σοδιά και περαιτέρω τη μίμηση των παιδιών στις διάφορες ομάδες των φυλών. Τελετή Νιμάν. Η τελετή αυτή, ή αλλιώς ο πατρογονικός χορός, είναι ο τελευταίος χορός του έτους. Αντιπροσωπεύει την επιστροφή των Κατσίνα στην πνευματική τους πατρίδα στα Όρη. Όλοι οι χοροί των Χόπι έχουν θρησκευτικές εκφάνσεις, αλλά δεν είναι τόσο ουσιαστικές όπως οι χοροί των Κατσίνα. Χορός του Βουβαλιού. Ο χορός του Βουβαλιού είναι ένας αναμνηστικός εορτασμός για την εποχή που τα βουβάλια ήταν πολύ άριθμα και μπορούσαν να κυνηγηθούν. Ο χορός του Φιδιού. Κατά τη διάρκεια του χορού του Φιδιού, οι θρησκευτικοί ηγέτες των Χόπι κρατούν φίδια τα οποία δίνουν σε άλλους χέρι-χέρι ή ακόμα τα βάζουν μέσα στο στόμα τους χωρίς αυτά να τους τσιμπάνε. Ο χορός του Φλάουτου. Ο χορός αυτός εναλλάσσεται με το χορό του Φιδιού και εξυμνεί τα πνεύματα των ανθρώπων που πέθαναν προσφάτως. Το κοινό χαρακτηριστικό που ξεκίνησα να λέω και για τους τρεις χώρους αυτούς που θα παρουσιάσουμε είναι ότι μετά από σεισμό αυτοί οι τρεις χώροι φανερώθηκαν ότι υπήρχαν γιατί κατέρευσαν οι βράχοι. Κατέρευσε ο βράχος, κατέρευσαν τα πλαϊνά τους. Και σε μία περίπτωση, ας πούμε, στα Αστερούσια Όρη συγκεκριμένα, ο ένας από αυτούς τους χώρους έγινε εκκλησία, η οποία είναι επισκέψιμη σήμερα, μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να δει, και ο άλλος, ο οποίος θα πω πού ακριβώς είναι, είναι στα Μάταλα και είναι η Παναγία των Ματάλων σήμερα, αλλά θα πούμε λεπτομέρειες όταν θα φτάσουμε
εκεί. Ναι, μην τα αποκαλύπτουμε όλα. Ναι. Έτσι να υπάρχει και μια αγωνία. Λοιπόν, για πες μου, αποκαλύφθηκαν λοιπόν μετά από σεισμό αυτοί οι χώροι. Αυτό μας λέει ότι μπορεί να υπάρχουν παντού τέτοιοι χώροι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν, αλλά για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο άγνωστο, δεν αναδεικνύονται. Ας πούμε, υπάρχει στη Μεσαρά το μεγαλύτερο σύμπλεγμα τέτοιων χώρων. Δεν γνωρίζω η αρχαιολογική υπηρεσία τι άποψη έχει γι' αυτό. Και δεν γίνεται τίποτα. Ωραία. Έλα εδώ τώρα να δούμε γιατί το λες και το ξαναλες και προφανώς έχεις το λόγο σου που το λες. Θες να με προκαλέσεις ή θες κάτι να πεις, οπότε πρέπει εγώ να πιέσω. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν αναδεικνύονται? Οι χθόνιοι χώροι, οι ιεροί χώροι, νομίζω ότι είναι οι τελευταίοι χώροι που δεν αναδεικνύονται. Δηλαδή στη λίστα, αν θέλεις, των αρχαιολογικών χώρων γενικότερα που αναδεικνύονται, αυτοί είναι τελευταίοι και καταϊδρωμένοι. Λοιπόν, εδώ τώρα, γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Επειδή είναι υπόγειοι και η γη κρύβει πολλά μυστικά, πολλά περισσότερα από όσα φαίνονται στο φως του ήλιου, ας πούμε, στα επίγεια ιερά. Είναι ένας λόγος. Ένας άλλος λόγος είναι ότι κάποιοι φροντίζουν να μην γίνουν ανασκαφές σε αυτούς τους χώρους. Υπάρχει πολλή παραφιλολογία πάνω σε αυτό και υπάρχουν κάποιες απόψεις οι οποίες λένε ότι υπάρχουν εντολές συγκεκριμένες να μην γίνονται ανασκαφές εκεί ή αυτοί οι χώροι κρατούνται για συγκεκριμένες ομάδες για να κάνουν τα δικά τους εκεί. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ έτσι παραφιλολογία πάνω σε αυτό το ζήτημα και ειλικρινά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Πάντως το θέμα είναι, για να πάμε στο διατάφτα, είναι ότι η ομάδα του Ναυσίνου ανακάλυψε 5 υπόγεια ιερά, 5 χθόνια ιερά. Είναι 100% βέβαιο ότι υπάρχει χθόνια λατρεία εκεί. Οι χώροι μέσα είναι σκαλισμένοι για να υπάρχουν αγάλματα, για να υπάρχουν θήκες αγαλμάτων, υπάρχουν προθήκες, υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Και η είσοδός τους είναι πάντα από την πάνω μεριά του βράχου. Να σε ρωτήσω, αυτοί οι χώροι ήταν συλλημένοι ή μπήκατε για πρώτη φορά? Κοίταξε, εμείς αυτούς τους χώρους που έχουμε... Μπαίνοντας, κατάλαβες ότι κάτι λείπει, κάτι... Γιατί μίλησες τώρα για προθήκες που μπαίνανε γλυπτά, ξέρω εγώ, αγάλματα κτλ. Οι δύο από τους τρεις που θα παρουσιάσουμε σήμερα έχουν γίνει κλεισάκια. Οπότε εκ των πραγμάτων λείπουν όλα τα αντικείμενα που είχαν μέσα. Ο ένας όμως δεν έχει πειραχτεί, αλλά λογικά έχουν μπει μέσα γιατί φαίνεται ότι είναι εντελώς άδειος σε αυτό το χώρο και μάλιστα σε κάποια εποχή είχαν βάλει και πρόβατα κάποιοι βοσκοί μέσα εκεί, οπότε είναι λίγο δύσκολο να υπάρχουν ευρήματα εκεί. Οι χώροι όμως είναι, επειδή είναι δωμάτια τεράστια, τεραστίων διαστάσεων, μιλάνε από μόνοι τους για το τι μπορεί να υπάρχει εκεί. Επίσης, επειδή έχει γίνει σεισμός και έχουν γκρεμιστεί τεράστιοι βράχοι μέσα σε αυτούς τους χώρους, ίσως να υπάρχουν αντικείμενα χωμένα κάτω από αυτούς τους βράχους. Αν δεν γίνει έρευνα και με μηχανήματα από τις υπηρεσίες επίσημα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μπορεί να υπάρχει. Αυτό το ιερό παρουσιάζει μία αρχιτεκτονική η οποία είναι άγνωστη σε εμάς. Είναι άγνωστη στους θεολόγους, είναι άγνωστη στους αρχαιολόγους. Είναι μοναδικό το ελληνικό ιερό αυτό που βρίσκεται στην Κρήτη, στη Μεσαρά, είναι μοναδικής σπουδαιότητας και αξίας για την αρχιτεκτονική του και μόνο. Και θα καταλάβετε τι εννοώ παρακάτω. Εδώ βλέπουμε το βράχο αυτό, ο οποίος είναι ένα σταλαγμίτης παρακαλώ, που ενώνεται με ένα σταλακτήτη που είναι ακριβώς από πάνω και έχουν ενωθεί αυτοί οι δύο. Αυτός ο βράχος είναι κατεστραμμένος σήμερα. Γύρω-γύρω βλέπουμε θρανία, όπου κάθονταν οι άνθρωποι. Και βλέπουμε και άλλα σκαλίσματα εκεί. Βλέπουμε εδώ το χώρο, εδώ είναι τα θρανία, τα βλέπετε. Εδώ είναι το πάνω σημείο του βράχου και εδώ είναι το κάτω του σταλαγμίτη που σας έλεγα. Το μαύρο, το υλικό αυτό που είναι μαύρο, το βλέπετε. Μου λένε κάποιοι, μα γιατί είναι εκεί έτσι αυτό, μήπως
βάζανε φωτιά μέσα ή οτιδήποτε, είναι μύκητες. Είναι ένας μαύρος μύκητας, ο οποίος είναι φυσιολογικός στο βράχο, με την εργασία του βράχου και με τα στοιχεία του βράχου, να δημιουργείται εκεί. Μην ξεχνάμε ότι το μέρος σήμερα δεν είναι σφραγισμένο να είναι στηρωμένο. Αν ήταν σφραγισμένο, δεν θα έμπαινε ο μύκητας μέσα, θα καθαριζόταν. Οπότε, επειδή είναι εκτεθειμένο, έχουμε όλα τα στοιχεία αυτά. Τους μύκητες αυτούς τους βλέπουμε και στις ελιές και στα ελαιόδεντρα ακόμα, τους βλέπουμε στη φύση. Πάμε παρακάτω, βλέπουμε εδώ πάλι τον πρώτο χώρο. Συνεχίζοντας από εδώ, εδώ είναι ο πρώτος χώρος και εδώ είμαστε στο δεύτερο χώρο. Εδώ βλέπουμε μια κόγχη για τοποθέτηση αγαλματιδίου. Το αγαλματίδιο αυτό λογικά πρέπει να ήταν γύρω στο 1 μέτρο, 1,5 μέτρο. Κάτι άλλο που πρέπει να πω είναι ότι το πάτωμα δεν είναι αυτό. Το πάτωμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο πιο κάτω, μέχρι 4 το έχω υπολογίσει σε κάποια σημεία. Οπότε εκεί θα πρέπει να πάει η αρχαιολογική υπηρεσία να κάνει ένα σκαφί σε αυτά, γιατί πρέπει να προστατευτούν οι χώροι. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε αγρότης αυτό το ιερό να το κάνει στάβλο, να το κλείνει και να βάζει μέσα τα πρόβατά του και να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Δεν έχω τίποτα με τον αγρότη. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αλλά είναι δικό μας, είναι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πρέπει να προστατευτεί. Και αν ο αγρότης αυτός δεν το έχει καταλάβει αυτό, καλό είναι να το μάθει σιγά σιγά, σταδιακά. Όχι με τη βία, καλό είναι με τη συζήτηση να το μάθει. Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνουμε στην Κρήτη συνεχώς, ενημερώνουμε κατοίκους, ενημερώνουμε σε χωριά, καθόμαστε κάνουμε συζητήσεις με όλο τον κόσμο για το πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός μας και ότι δεν πρέπει να χάσουμε ούτε κομματάκι άλλο. Δεν μας παίρνει, γιατί η αρχαιοκαπηλεία στην Κρήτη οριάζει. Πάμε παρακάτω, βλέπουμε εδώ μια άλλη άποψη, βλέπουμε εδώ την είσοδο, μπαίνεις από τον πρώτο χώρο που είδατε, μπαίνεις στο δεύτερο από αυτή την πορτούλα εδώ και εδώ τώρα στη σειρά είναι γεμάτα δωμάτια. Τα δωμάτια αυτά δεν έχουμε ιδέα, σας το υπογράφω, τι γινόταν μέσα σε αυτά. Δεν έχουμε ιδέα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Το βλέπετε το δωμάτιο όπως είναι, να δούμε άλλες φωτογραφίες, εδώ μπαίνουμε τώρα στο τρίτο μέρος. Στο τρίτο μέρος, το οποίο για μένα είναι το σημαντικότερο και μάλιστα είναι, πώς να το πω, είναι το κεντρικό ιερό της λατρείας εδώ. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι έχουμε μία είσοδο, είναι ο τελευταίος μυητικός χώρος, να το πω έτσι. Παρατηρούμε ότι έχουμε μία είσοδο και εδώ δύο κόγχες, όπου για μένα τοποθετούνταν αγάλματα εδώ, και μία κόγχη εδώ. Θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες αυτά, δηλαδή θα δούμε ότι εδώ, ας πούμε, στην κολόνα αυτή, σε αυτό το σημείο, έτσι όπως είναι κομμένη η κολόνα, ίσως να υπήρχε μία πινακίδα επάνω, που να έγραφε κάτι. Εδώ κάποιος έβλεπε ένα πρόσωπο εδώ, δεν θα συμφωνήσω γιατί ξαναπήγα και το έψαξα κλπ. Παίζει πάντα ο φακός, η φωτογραφία παίζει πάντα με τις σκιές και λοιπά και δημιουργούνται διάφορα πράγματα. Εσύ μπήκες σε αυτά τα ιερά τα χθόνια, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που σου υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ιερό, αφού δηλαδή δεν μπορείς να βρεις κάποιο έβριμα που να δείχνει, όπως είχαμε βρει ας πούμε στο σπήλαιο της Ηλυθίας, που είχαν βρεθεί ευρήματα, ξέρω εγώ, που αφορούσε στη γέννα, στο τοκετό, άρα... Και υπήρχαν και κάποια κείμενα που παρέπεμπαν και που έλεγαν ότι εδώ πρόκειται για ένα ιερό σπήλαιο. Εκεί λοιπόν βρήκαμε κάποια ευρήματα που μας οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα. Στο γεγονός δηλαδή ότι λατρεύονταν η θεά Ηλυθία. Εδώ πώς μπορούμε να ξέρουμε, φαντάζομαι οι ειδικοί ίσως μπορέσουν να καταλάβουν κάνοντας τις ανασκαφές. Αλλά εσύ πώς υποστηρίζεις ότι αυτοί οι χώροι ήταν ιεροί χώροι? Έχουν όλα τα σημάδια. Έχουμε, ξαναλέω, έχουμε αναθηματικές, έχουμε κόγχες παντού, έχουμε σημεία τα οποία τα βρίσκουμε μόνο σε ιερά. Και θα πάμε να μιλήσουμε για το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα υπόγειο σκαλισμένο, το οποίο έχει τρίβυλλο μέσα στο εσωτερικό του και υπάρχει και εσωτερικός χώρος μέσα σε αυτό, είναι, φανταστείτε ότι βλέπετε μια εκκλησία και βλέπετε από το σημείο που δεν μπορούν να εισέλθουν οι γυναίκες, ας πούμε. Μέσα. Και το βλέπεις αυτό μέσα στο σπήλαιο. Δεν είναι δυνατόν ένας βοσκός να το έχει φτιάξει αυτό. Δηλαδή αυτό θα του στήχησε μια περιουσία ή 10 φορές την περιουσία του για να φτιάξει κάτι τέτοιο, για να το κάνει τι?
Έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία που μας παραπέμπουν σε τέτοιες λατρείες. Είναι de facto ότι είναι ιερά. Αυτό δεν είναι υπό αμφισβήτηση, είναι ιερά σίγουρα. Αλλά αυτό που είναι, που θέλει αρκετά ψάξιμο από πολλούς διαφορετικούς ειδικούς και δει από θεολόγους και όχι αρχαιολόγους, γιατί οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ιδέα από θεολογία και αυτό είναι που χωλαίνει η αρχαιολογία στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε λοιπόν και θεολόγους ειδικούς για να αποφανθούν το τι είναι ακριβώς αυτή η χώρη. Χρειαζόμαστε ενδελεχή αρχαιολογική έρευνα, να μπει σκαπάνι δηλαδή αρκετά βαθιά σε αυτά τα σημεία και πολιτική βούληση για να γίνει. Και πάμε τώρα να δούμε στην Κρήτη, να δούμε κάποια πράγματα για το αν έχουμε βρει τέτοιους χώρους ή όχι. Ξέρετε ότι ακόμα και στη Φεστό να πας σήμερα, είναι όλα και κλεισμένο των θυρών. Εδώ ήθελα να πάω, πόσες φορές ήθελα να πάω στο Ιερό της Λιτούς, που υπάρχει ένα Ιερό της Λιτούς μέσα στη Φεστό, το οποίο είναι ένας χώρος στον οποίο τον αναφέρουν ακόμα και οι Ρωμαίοι συγγραφείς, για να καταλάβετε το πόσο μεγάλη ήταν η αξία του, ότι πέρασε και μετά από 2.000 χρόνια στα γραπτά κείμενα των Ρωμαίων. Για να καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε, για το τι θησαυρούς έχουμε στα χέρια μας. Έτσι. Και ήταν αδύνατο να περάσεις, να πας έστω κοντά σε αυτόν τον χώρο. Μισό λεπτό, ο οποίος χώρος αυτός είναι... Είναι μες στη Φεστό. Είναι ένα ιερό μες στη Φεστό. Δηλαδή, αν ρωτήσεις έναν αρχαιολόγο που υπάρχει το Ιερό της Λιτούς, λογικά θα πρέπει να στο πει. Αν δεν στο πει, μπορείς να δεις το χάρτη που δίνουν στην είσοδο της Φεστού. Μπορούμε να το βρούμε. Αυτό δεν είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Απλά δεν μπορείς να το πλησιάσεις. Ναι. Δεν μπορείς να πλησιάσεις γενικά σε αυτούς τους χώρους, γιατί λες και υπάρχει εκεί ένα απαγορευτικό, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το καταλάβω, αλλά πρέπει να κάνω και λίγο το. Ξέρεις. Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, να το πω, να κάνω λίγο το χαζό. Οι χώροι αυτοί έχουν πάρα πολύ ενέργεια και δημιουργούνται διάφορα φαινόμενα εκεί, όπως δημιουργείται το ίδιο φαινόμενο, τα ίδια φαινόμενα, μάλλον παρομοίου τύπου φαινόμενα, στον Καστά. Για να γυρίσουμε λίγο στον Καστά, να πούμε δύο πράγματα. Ξαφνικά αδειάζουν οι μπαταρίες από τα κινητά. Ξαφνικά χάνουν κάποιοι όλες τις επαφές τους από τα κινητά τους. Ξαφνικά τα applications μέσα στα κινητά κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν ιερά σύμβολα τα οποία βρίσκουμε εδώ στα χθόνια ιερά της Κρήτης, τα οποία παραπέμπουν σε πανελλήνια, αν θέλεις, λατρεία. Αυτή είναι μια παρατήρηση που έχω κάνει πάνω στην εργασία αυτή. Θα σας πω το εξής, πρέπει να σας διηγηθώ μια ιστορία. Θα πάμε τώρα στο χθόνιο ιερό, στο δεύτερο χθόνιο ιερό. Θα δούμε πολλές λεπτομέρειες στην ταινία και για το πρώτο, όπου έχω τραβήξει εντυπωσιακά πλάνα και μάλιστα ξαναγύρισα στην Κρήτη το Δεκέμβρη που μας πέρασε με μια ειδική κάμερα και μπορέσαμε να δούμε το χώρο αυτό πολύ καλύτερα και να τον κινηματογραφήσουμε πολύ καλύτερα. Επίσης καταφέραμε να κάνουμε επιτόπια έρευνα στο χώρο, γιατί κυρίες και κύριοι, τα χθόνια ιερά αυτά δεν ήταν απλά ιερά που ήταν, ας πούμε, μια τρύπα στο έδαφος και πήγαινε ο κόσμος και έμπαινε μέσα. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για μια πανελλήνια λατρεία. Μιλάμε για μια λατρεία σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Ξέρουμε ότι συγκεκριμένες ημερομηνίες λατρεύονταν συγκεκριμένοι θεοί. Έχουμε τους μύστες, έχουμε τους λατρευτές. Θέλει να τους πείτε όπως θέλετε, πείτε τους. Οι οποίοι γνώριζαν ότι τάδε ημερομηνία λατρεύεται ο τάδε θεός. Οπότε οι χώροι αυτοί δεν ήταν μόνοι τους. Οι χώροι αυτοί είχαν άλλους χώρους που περίμεναν τους προσκυνητές. Έπρεπε να υπάρχουν πανδοχεία, έπρεπε να υπάρχουν εστιατόρια, έπρεπε να υπάρχει μια υποδομή. Οπότε αυτή η υποδομή την πρώτη φορά που πήγαμε στο χώρο αυτό δεν τη βρήκαμε, γιατί ήταν άνοιξη και ήταν η βλάστηση μέχρι εκεί πάνω. Οπότε και μια βόλτα που κάναμε δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Το χειμώνα όμως, που η βλάστηση ήταν πολύ χαμηλή, θα δείτε για την άλλη ταινία, βρήκαμε τα κτίρια. 150 μέτρα από το χθόνιο ιερό βρήκαμε κτίρια στη σειρά. Και μάλιστα είναι μέσα σε χωράφια και βρίσκουμε ογκόλυθους κομμένους τετράγωνους, οι οποίοι ανήκουν σε δομή κτιρίου και όχι σε τράφο, όπως λέμε τους τοίχους που χτίζουμε με τις πέτρες στην Κρήτη. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πέτρα 40 τόνους για να φτιάξεις τώρα έτσι τοίχο για τις ελιές σου. Δεν γίνεται αυτό. Και να έχουμε, ας πούμε, δισεκατομμύρια όστρακα σπασμένα αγκεία στο έδαφος παντού.
εκεί. Οπότε εκεί υπάρχει μια αρχαία πόλη. Αν όχι αρχαία πόλη, τουλάχιστον ένα σύνολο κτηρίων για να εξυπηρετήσει το χθόνιο ιερό. Ή τέλος πάντων υπάρχει κάτι. Σε οικιστικό πάντα. Ας το βρουν οι υπεύθυνοι. Έτσι οι υπεύθυνοι αρχαιολόγοι. Εμείς απλά τα δείχνουμε εδώ. Πάμε τώρα στο χθόνιο ιερό εδώ στα Αστερούσια. Εδώ λοιπόν να σας πω τώρα τι έγινε. Πήγαμε εκεί για να μου δείξουν ένα εκκλησάκι. Όταν μπήκα εγώ σε αυτό το εκκλησάκι, γιατί το θεώρησαν πολύ παράξενο, είχε πολύ παράξενα χαρακτηριστικά. Το οποίο ήταν μια αίθουσα περίπου 20 μέτρα μήκος και άλλα 20 φάρου, ένα τετράγωνο πράγμα, σκαλισμένο μέσα στο βουνό, μέσα σε ένα βράχο. Και είχε μια βοηθητική αίθουσα ακόμα μέσα σε αυτό. Μπήκαμε λοιπόν μέσα εκεί και το πρώτο πράγμα που νιώσαμε όλη η παρέα που ήμασταν μαζί, νιώσαμε μια φοβερή αρνητική ενέργεια στο χώρο, δηλαδή νιώσαμε ένα ψυχοπλάκωμα, να σου το πω έτσι. Αν είσαστε λίγο ευαίσθητοι με τις ενέργειες, καταλαβαίνετε ακριβώς τι θέλω να πω. Δηλαδή, μπήκαμε μέσα και νομίζαμε ότι θα πέσει το ταβάνι να μας φλακώσει, ένα τέτοιο συνέστημα. Ενώ η μέρα ήταν πάρα πολύ ωραία, ο ήλιος έλαμπε, δεν έκανε κρύο, ήταν πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή ήταν για μπάνιο εκείνη την ημέρα που επισκεφτήκαμε το χώρο. Ο χώρος, ο βράχος αυτός κατέρευσε από το πλάι και εμφανίστηκε αυτή η τρύπα και εμφανίστηκε η αίθουσα και πήγαν και την κάνανε γλυσάκι. Θα τη δούμε τώρα μέσα, θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά. Όταν μπήκα λοιπόν μέσα στο γλυσάκι αυτό, προσέχετε εδώ τη λεπτομέρεια, ναι. Αυτή είναι μία δέστρα όπως τις λέμε. Οι δέστρες είναι για να δένεις ας πούμε ζώα. Μέτρησα 28 δέστρες στη σειρά. Τις δέστρες που κάνουμε στις μάντρες στην Κρήτη, τις κάνουμε σε ύψος που μπορείς να δέσεις το ζωντανό. Δεν τις κάνεις στο 1,90. Πρέπει να δέσεις ένα πρόβατο στο 1,90. Έτσι. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτές είναι στο 1,90. Οι δέστρες όλες. Είναι 28 δέστρες στη σειρά. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αν ψάξουμε να δούμε λίγο τι συνέβαινε στο τροφόνιο άνδρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα δούμε κοινά χαρακτηριστικά με αυτό το χώρο. Το εκκλησάκι αυτό έχει και αυτό τέτοια κατασκευή. Δείτε τι. Που πάει πάνω. Όταν το είδα αυτό, αμέσως πήγε το μυαλό μου σε χθόνιο ιερό. Λέω, εδώ έχουμε πάλι ένα κύβα, μια χθόνια λατρεία. Έχουμε κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και αυτό που ήθελα να κάνω είναι να δω τι συμβαίνει από πάνω. Από πάνω τι γίνεται. Γιατί δεν μπορούσα να μείνω. Γιατί εγώ όταν επισκέφτομαι τέτοιους χώρους δεν μπορώ να πάω ως τουρίστας. Δηλαδή πάω ως τουρίστας στην αρχή, βλέπω το μέρος, αν μου κάνει κλικ το μέρος, έχω πάει μετά την επόμενη μέρα ή κάποια άλλη στιγμή και έχω αλωνίσει τα βουνά. Αλλά όταν σου λέω έχω αλωνίσει τα βουνά και να αισθάνομαι, γιατί το βίωμα είναι εντελώς διαφορετικό. Το είδα λοιπόν αυτό και με φώναζε με έναν τρόπο και ανέβηκα πάνω στο βράχο και εδώ είναι το τσιμέντο που έχουν βάλει και καλώς το έχουν βάλει. Για να προστατεύσουν το εκκλησάκι σήμερα που έχει αυτή τη χρήση σήμερα από τη βροχή κλπ. Εγώ όμως έψαχνα να βρω τους χώρους εστίασης, τους χώρους υποδοχής των μισθών. Γιατί και πάλι εδώ δεν θα μπορούσε να μην υπάρχουν. Έψαξα λοιπόν γύρω-γύρω. Η περιοχή είναι λίγο επικίνδυνη γιατί είναι κατηφορικά τα βράχια. Είναι βράχια τεράστια ογκόλυφη ο ένας πάνω στον άλλον. Και από ένα σημείο και μετά, από εδώ και πέρα δηλαδή, δεν μπορείς να προχωρήσεις όρθιος, πρέπει να είσαι στα τέσσερα. Ή να είσαι, να πιαστείς από βράχια, έτσι να κάνεις μια αναρρίχηση. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτό το σημείο, έψαξα γύρω-γύρω για να δω αν υπάρχουν ίχνη, δεν είδα τίποτα. Είδα δηλαδή κάποια ίχνη, τα οποία είναι ανάξια λόγου. Τα ίχνη αυτά, σας το λέω δηλαδή με πλήρη επίγνωση το τι λέω, και σηκώθηκα να φύγω. Την ώρα που έφευγα, βγαίνει μία αέγα στην κορυφή του βράχου. Αυτό τώρα κουμπάει λίγο τα φυσικά. Κάποια που δεν αγγίζουν το φυσικό κόσμο, κάποια άλλη λογική, να το πω έτσι. Εγώ είμαι εξοικειωμένος με τα ζώα της Κρήτης, γιατί έχω μεγαλώσει σε χωριουδάκι, ας πούμε, στην Κρήτη. Δεν μου κάνει εντύπωση να δω μία αέγα τώρα στη φύση, ή να δω τραγιά, ή να δω οτιδήποτε και να είναι αυτό στην κρητική γη. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Και άρχισε η αέγα να βελάζει, αλλά πολύ έντονα, την ώρα που έφευγα. Γυρνάω, την κοιτάω και προσπαθώ να την πλησιάσω. Όταν την πλησιάζω, σταματάει. Την πλησιάζω
πέφτω στα 4, πάω 10-15 μέτρα για να φτάσω πιο κοντά στα βράχια, γυρνάω δεξιά το κεφάλι μου και τι να δω. Βρήκα μία είσοδο σκαλισμένη στους βράχους και γύρω-γύρω είχε επιγραφικές μαρτυρίες. Αυτή είναι η Έγα. Δείτε τι εκεί. Και αυτή είναι η είσοδος. Εδώ λοιπόν είναι η είσοδος σκαλισμένη. Όλο αυτό το πράγμα φανταστείτε ότι έχει σπάσει και έχει πέσει κάτω από σεισμό. Γι' αυτό ίσως έχει εγκαταληφθεί και ο χώρος. Και έχω μείνει άναυδος γιατί βρίσκω τα ιερά σύμβολα των Τιμενιδών, τα οποία τα βρίσκουμε στα μακεδονικά νομίσματα. Και αυτά είναι στην Κρήτη. Έτσι, οπότε έχουμε ένα μπούσουλα για να δούμε χρονολογικά τουλάχιστον ότι σε αυτό το ιερό που υπάρχει εκεί, αν είναι ιερό αυτός ο χώρος, γιατί εδώ μιλάμε το ιερό, το χθόνιο είναι κάτω, αυτό είναι από πάνω. Εδώ πάμε αλλού, πάμε σε μια λατρεία η οποία κατά την εποχή του Φιλίππου του Δευτέρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή την εποχή της Ολυμπιάδος, βλέπουμε ότι ο χώρος αυτός ήταν σε πλήρη ζωή, σε πλήρη ακμή. Και βλέπουμε, όταν τα είδα αυτά τα νομίσματα, όταν τα είδα αυτά τα σύμβολα, τα οποία είναι μονογράμματα, ανατρίχιασα. Το φωτογράφησα όλο το μέρος, το κινηματογράφησα όλο το μέρος, θα δείτε παρακάτω και στην ταινία όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εδώ τα βλέπετε, θα σας τα δείξω και με τα μακεδονικά νομίσματα τώρα, τα μονογράμματα αυτά, ειδικά αυτό. Είναι μία λέξη σε ένα ολόκληρο μονόγραμμα. Θα τα δείτε στα νομίσματα τώρα. Εδώ δείτε τα μονογράμματα εδώ, 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 εδώ. Πιο μεγάλα, λεπτομέρειες. Δείτε ακριβώς το ίδιο σύμβολο όμως, γιατί με ενδιαφέρει να είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπω ένα πα, π και το α μέσα, εδώ του λείπει η γραμμούλα από κάτω, προσέξτε. Θα δούμε όμως, το βλέπετε εδώ, το πα με τη γραμμούλα. Ακριβώς το ίδιο. Και είναι και σε κύκλο κιόλας, μέσα στο νόμισμα αυτό. Είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι. Οπότε βλέπουμε, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, γιατί μου είπαν ότι είναι λέει χριστιανικά, λέει αυτά. Ένας αρχαιολόγος μου το είπε αυτό. Είναι λέει χριστιανικά σύμβολα. Και του λέω, ωραία, άμα είναι χριστιανικά σύμβολα, πες μου τι σύμβολα είναι. Άμα τα ξέρεις, πες μου τι είναι. Γιατί εγώ έχω μια άλλη άποψη, η οποία δεν είναι δική μου, την στηρίζουν οι νομισματολόγοι. Έτσι, και μπορούμε να πάμε στο νομισματολογικό μουσείο να δούμε διάφορες λεπτομέρειες εκεί. Και βλέπουμε και εδώ άλλο ένα νόμισμα που βλέπουμε τη μεγάλη μητέρα, τη Ρέα παρακαλώ, με τον πύργο στο κεφάλι, έτσι, με το α πάλι, ακριβώς το ίδιο, από την Κιλικία είναι αυτό το νόμισμα, παρακαλώ, ακριβώς το ίδιο. Και πήγα να φύγω. Τη στιγμή που πάω να φύγω, ξαναβγαίνει η Έγα και αρχίζει και βελάζει και γίνεται χαμός. Να ακούς τώρα στο φαράκι μέσα, να ακούς ένα πράγμα, να βγαίνει. Από τον Άδη ήταν η φωνή της, δεν ήταν φυσιολογική κατσίκα αυτή. Και βγαίνει πάλι η Έγα, σας λέω την ιστορία, και αρχίζει το ίδιο παραμύθι. Λέω τώρα κάτι άλλο θέλει να μου δείξει το ζωντανό. Έχω πάρει εγώ. Έτσι. Ναι, λέω κάτι γίνεται εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πλησιάζω σε αυτό το σημείο και βρίσκω ένα βράχο που νομίζω δεν τον έχω εδώ στη φωτογραφία, τον έχω στο βίντεο, θα τον δείτε, το οποίο έμοιαζε σαν να βλέπατε ένα σκύλο, το κεφάλι ενός σκύλου να βγαίνει από τη γη με ανοιχτό το στόμα, με τα δόντια του. Ξέρετε, τα βράχια σχηματίζουν έτσι διάφορα πολύ όμορφα σχήματα για μένα, είναι έργα τέχνης στην ουσία, τα οποία φτιάχνει η φύση, και λέω, κοίτα να δεις τι ωραίο, ρε παιδί μου, τι μπορεί να κάνει ένα σεισμός, ας πούμε, ξαφνικά, να δημιουργήσει ένα γλυπτό στα βράχια. Και κοιτάζω καλύτερα και βλέπω από πίσω μία τρύπα. Ήταν αυτή. Φτάνω στην τρύπα, εντωμεταξύ αυτό που βλέπετε κάτω το μαύρο είναι πρεβατσουλιές, είναι τα κόπρανα των ζώων εκεί. Φτάνω λοιπόν στην τρύπα εκεί και κοιτάζω και βλέπω μία άλλη τρύπα να με περιμένει, ένα δωμάτιο εκεί. Αρχίζω και μπαίνω μέσα, σιγά σιγά. Έρχοντας. Όχι, περπατώντας τώρα κανονικά, και βρίσκω αυτούς τους χώρους. Βρίσκω αυτές τις αίθουσες
μέσα στο βουνό, όλο το βουνό, η κορυφή, αυτά τα βράχια που είδατε, είναι όλο σκαλισμένο. Και είναι όλο σκαλισμένο. Και αν πας από την κορφή, αν φτάσεις στην κορφή και κοιτάξεις κάτω, θα τα δεις όλα μέσα. Και είναι in situ, παρακαλώ, είναι αφημένα έτσι όπως έγινε λογικά τότε το γκρέμισμα. Γιατί γκρεμιστήκανε λογικά από σεισμογενής περιοχή. Και βρήκα τρία δωμάτια. Τα δύο ήταν πολύ μεγάλα. Το ένα ήταν πιο μικρό, είναι αυτό που είναι το πιο μικρό. Όλα είχαν σκαλισμένες κόνχες στους τοίχους και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια υπόθεση ότι θα μπορούσε να είναι τάφη. Αν είναι τάφη, οι τάφοι δεν γίνονταν την εποχή αυτή στην κορφή. Την εποχή αυτή γίνονται πιο χαμηλά οι τάφοι. Οι τάφοι γίνονται την εποχή των Μηνιαίων, την εποχή των Δωριαίων ψηλά. Δηλαδή των Μινωητών, έτσι. Τρίτη χιλιετία λέω πάντα, μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν ισχύει η κάθοδος των Δωριαίων έτσι όπως μας την έχουν πει, τα γνωρίζετε αυτά. Έτσι. Οπότε εγώ αυτές τις μπουρδες δεν τις αναμασώ του κατεστημένου. Okay. Μιλάμε για τρίτη χιλιετία προ, μιλάμε για τα ήγετο, μιλάμε για Δωρείς, μιλάμε για Μηνίες. Έτσι, που αυτοί δώσανε τον πολιτισμό στον ελληνικό κόσμο, να το πω έτσι κι αυτό. Μπορεί να είμαι από την Κρήτη, αλλά είναι από την Πελοπόννησο που ξεκινάει ο πολιτισμός μας. Λοιπόν, τα έχω πει και σε άλλες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μέσα πώς είναι οι κόνχες αυτές. Θα μπορούσε να είχαν κάποιο είδους. Θα μπορούσε να ήταν καινοτάφια ή θα μπορούσε να ήταν χώροι όπου τοποθετούνταν σαρκοφάγοι. Δεν βρήκαμε τίποτα. Βρήκα εκατομμύρια σπασμένα αγγεία. Το έδαφος θα πρέπει να σκαφτεί, να χαμηλώσει τουλάχιστον 1,5 μέτρο με 2 μέτρα από εκεί που πατούσα. Δηλαδή, εκεί είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για τους αρχαιολόγους, να πάνε οι αρχαιολόγοι να σκάψουν. Έτσι. Θέλει όμως πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι βράχοι από πάνω κρέμονται. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δηλαδή θέλει... Εδώ θα δείτε και άλλες φωτογραφίες. Εδώ είναι άλλη μια αίθουσα, η τρίτη αίθουσα, στην οποία δεν κατάφερα να μπω, γιατί εδώ είχε ψοφήσει μια έγα απ' έξω και μύριζε βρώμαγε, δηλαδή, τι να σας πω. Αλλά πλησίασα με την κάμερα για να καταγράψω να δω τι γίνεται μέσα. Ευτυχώς το καλό σε αυτό το σημείο ήταν ότι δεν βρήκα ίχνη λαθρανασκαφής. Πώς είναι δυνατόν να βρίσκουμε ιερά σύμβολα των Τιμενιδών στην Κρήτη? Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι στο σημείο αυτό γινόταν οι ιεροπραξίες. Έχουμε μυητικούς χώρους όταν βλέπουμε τέτοια σύμβολα, τέτοια σημάδια. Δεν μας κάνει εντύπωση η σύνδεση της Μακεδονικής δυναστείας των Τιμενιδών με την Κρήτη, γιατί μιλάμε για αυτοκρατορία. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό που έκανε ήταν ότι άλλαξε τη μορφή της λατρείας στα καβίρια μυστήρια, πρόσθεσε στοιχεία και φανέρωσε στους ανθρώπους μία νέα μορφή λατρείας. Η νέα μορφή λατρείας αυτή, ενώ πριν τα καβίρια μυστήρια, πριν την εποχή της Ολυμπιάδος, ήταν μόνο για τις χθόνιες θεότητες, αυτό που έκανε η Ολυμπιάς, ένωσε τις χθόνιες με τις Ολύμπιες θεότητες, με τις θεότητες του ουρανού, να το πω πιο σωστά, σε μία λατρεία. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταληφθούν στον ελληνικό κόσμο εκείνη την εποχή κάποια ιερά, κάποιοι ναοί, οι οποίοι ήταν αποκλειστικά για τους μεν ή τους δε θεούς. Δηλαδή δεν ήταν καταστροφή των χριστιανών σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν απλά εγκατάλειψη των χώρων αυτών και περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο της καβίριας λατρείας εκεί. Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Λοιπόν, να πούμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι βρίσκονται στον Αλμπέντο 14, ότι μιλάμε με τον κύριο Ανδριανό Μπεζούγλοφ, είναι ερευνητής, γιατί ρωτάει ο κόσμος, μπαίνει τώρα και ρωτάει ποιος είστε, τι κάνετε, με τι ασχολείστε, ποια είναι η ομάδα σας. Οπότε, ενημερώνουμε ότι μιλάμε για αυτά τα υπέροχα θέματα με τον Ανδριανό Μπεζούγλοφ, ο οποίος είναι ερευνητής, είναι συγγραφέας, είναι τηλεοπτικός παραγωγός, θα έλεγα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την ομάδα Ναυσίνος και με την ομάδα αυτή γυρίζει όλη την Ελλάδα και ψάχνει, βρίσκει, αναλύει και δένει μετά, εντός εισαγωγικών, όλη του αυτή την έρευνα, κάνοντάς την εκπομπές στο κανάλι του Ναυσίνος. Για να ξέρουμε λοιπόν και να ξέρετε
Με ποιον άνθρωπο είμαστε εδώ παρέα απόψε το βράδυ στον Αλμπέντο? Ο Ναυσίνος, να πούμε για τον κόσμο, ότι είναι ανοιχτός για όλους. Ο Ναυσίνος, ακόμα και οι ομάδες μας είναι ανοιχτές, δεν έχουμε κλειστές ομάδες εμείς. Είναι ανοιχτές, δεν έχουμε να κλείψουμε τίποτα. Ο Ναυσίνος είναι εδώ για να διαφυλάτει, αν μπορέσει να διαφυλάξει ο Ναυσίνος πράγματα από τον ελληνικό πολιτισμό, να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να βοηθήσουμε την αρχαιολογική υπηρεσία, να προωθήσουμε έρευνα σε όλη την Ελλάδα, και είναι ανοιχτός ο Ναυσίνος για όλους τους Έλληνες. Αρκεί να έχουν, να είναι και αυτοί ανοιχτοί απέναντί μας, έτσι. Και είναι πολλά τα άτομα που είναι μέσα στην ομάδα αυτή και είναι όλοι Έλληνες οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο τους. Έτσι, πέρα από πολιτικές αποχρώσεις, δεν έχουμε πολιτικές αποχρώσεις εμείς στον Ναυσίνο, τίποτα. Εμείς δεχόμαστε τους πάντες, δεχόμαστε όλες τις θρησκείες, δεν έχουμε μίσος για κανέναν. Το τονίζω αυτό, γιατί βλέπω πολλές αναφορές και στο διαδίκτυο και σε διάφορους ανθρώπους να γράφουν στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θλίβομαι ειλικρινά, να καταφέρονται για ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είναι... δεν είναι, αν θέλετε, με την πατρόα θρησκεία, είναι με άλλα δόγματα κλπ. Καταφέρονται πολύ αρνητικά και υπάρχουν βριστικά σχόλια κλπ. Εγώ προσωπικά θλίβομαι όταν τα βλέπω αυτά, γιατί κακά τα ψέματα μας έχουν γεννήσει σε αυτή τη χώρα, μας έχουν μεγαλώσει με έναν τρόπο. Δεν θα πάρουμε ένα μαγικό ραβδί να τα εξαφανίσουμε όλα. Ξέρετε, πολλοί μπορεί να μην συμφωνούν μαζί μου, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι τους πάντες, σε οποιαδήποτε θρησκεία και να ανήκουν, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι δωδεκαθεϊστές, είτε είναι με την πατρόα θρησκεία, γιατί έχει διαφορά αυτό, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι Ινδουιστές, είτε είναι από οποιαδήποτε θρησκεία. Έχω μάθει να σέβομαι. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με τους μουσουλμάνους έχω ένα μικρό θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, όλες πραγματικά τις θρησκείες, όλες τις θρησκείες τις σέβομαι το ίδιο, ανεξάρτητα με το πώς εμπλέκονται μεταξύ τους. Γιατί, ναι, υπάρχουν θέματα, ας πούμε, με το χριστιανισμό και την αρχαία ελληνική θρησκεία, και μιλάω έτσι γενικά, γιατί τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πρέπει. Η αλήθεια, κατ' εμέ. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Ούτως ή άλλως και οι αρχαίοι Έλληνες, και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα στη Δήλο, σέβονταν και αγαπούσαν τους πάντες και όλα τα λατρευτικά, αν θέλει, συστήματα. Εντάξει. Σωστά. Και αυτό αποδεικνύεται στη Δήλο περίτρανα. Λοιπόν, μα καταρχάς ως Έλληνες δεν μπορούμε να έχουμε μίσος. Αν έχεις μίσος, δεν ανήκεις αυτό το λαό. Να το πούμε αυτό. Είσαι από αλλού. Το μίσος, το οφθαλμός αντί οφθαλμού, δεν το είπε ποτέ Έλληνας. Έτσι, όταν τα ασπάζεστε, κύριε, αυτά τα πράγματα και μου το παίζετε ελληναράδες, να το πω έτσι, και βγαίνετε να κατακρεουργήσετε τους πάντες, ανήκετε εκεί σε αυτούς που τα είπαν αυτά, το οφθαλμό σαν αντί οφθαλμού, και γι' αυτό έμεινε ο κόσμος στραβό σήμερα. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και πάμε στα Μάταλα. Τα Μάταλα είναι μια περιοχή που ο κόσμος τη γνωρίζει από τις παλιές ελληνικές ταινίες, με τη Ρένα Βλαχοπούλου που παίχτηκαν εκεί. Λοιπόν, πέρα από αυτό, τα Μάταλα κατά κάποιους ίσως σχετίζονται με τα αρχαία Μέταλα, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αν πάμε σήμερα στα Μάταλα, ειδικά όσοι έχουν έτσι μία οπτική στο να διακρίνουν αρχαίους χώρους και να μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα από αρχαίες λατρείες, θα δουν ότι εκεί που στην περιοχή, μάλλον που είναι σήμερα όλα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, τα κλαμπ στα Μάταλα, είναι όλα σκαλισμένα, υπάρχουν αποθήκες μέσα οι οποίοι είναι αρχαίοι χώροι, αρχαίας λατρείας, και έχουμε κόγχες και εσοχές όπου μπαίνουν ιερά αντικείμενα στην αρχαιότητα. Ο χώρος αυτός έχει αφαιθεί στην τύχη του από την αρχαιολογική υπηρεσία και τις υπηρεσίες γενικότερα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι βάλανε το χέρι τους, γιατί δεν γνωρίζω την ιστορία έτσι όπως εξελίχθηκε εκεί, για να καταδικάσουν τα Μάταλα να είναι χωρίς τη δική τους ιστορία. Όσοι επισκέπτονται τα Μάταλα σήμερα πιστεύουν ότι ο αρχαιολογικός χώρος είναι ένα νεκροταφείο που βλέπουμε στο βουνό απέναντι, τρύπες και εσοχές εκεί που κάποτε ήταν οι χίπης, ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο όπως το έχουν πει, και αυτό είναι όλο. Δεν είναι όμως αυτό. Στα Μάταλα, και μάλιστα καταδείξαμε και
εμεί στο χώρο μα στον Αυσίνο, καταδείξαμε ότι μετά από σεισμό γκρεμίστηκε ένα τεράστιο βράχο και εκεί που είναι σήμερα η Παναγία η Ματαλιανή, υπήρχαν δύο τούνελ μέσα στην εκκλησία. Και σε αυτό μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες των κατοίκων, των παλαιότερων ιδίως, οι οποίοι είχαν μπει μέσα σε αυτά τα τούνελ. Εδώ από κάτω είναι η Παναγία η Ματαλιανή. Φανταστείτε με ένα σεισμό ότι κατέρευσε όλος ο λόφος. Εδώ έχουμε μία κλίμακα, μία σκάλα, με την τρύπα από πάνω, που πηγαίνοντας εκεί άρχιζαν οι μύστες και κατέβαιναν στο καταβάσιο και έμπαιναν σε ένα χώρο, σε έναν χώρο υποδοχής των μυστών, πριν τα τελεστήρια. Τα τελεστήρια τα βρήκαμε. Και εδώ ο χώρος παρουσιάζει μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και πολλά σκάνδαλα. Θα μου πεις, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Εδώ είναι η κλίμακα που κατεβαίνει προς τα κάτω. Σήμερα είναι στον αέρα επειδή έχει σπάσει το βουνό, δηλαδή είναι μέχρι εκεί τα σκαλοπάτια, δεν τα κατεβαίνει τώρα. Είναι, και είναι προστατευμένο το μέρος. Εδώ είναι ένα από τα ιερά, αν θέλετε, τους ιερούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται από κάτω αυτή τη στιγμή. Αυτός ο χώρος, βλέπετε εδώ που κρέμεται και ένα καλώδιο, λαμπίτσα κλπ. Ανήκει σε ένα σπίτι εκεί δίπλα. Τον έχει κάνει αποθήκη. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εκεί, από εκεί, για να φτάσει στην παραλία των Ματάλων, φανταστείτε η Παναγία η Ματαλιανή είναι στην πλατεία των Ματάλων, που είναι λίγο πιο πάνω από την παραλία, υπάρχουν δύο υπόγεια τούνελ. Το ένα τούνελ μέσα από την εκκλησία έφευγε και κατέβαινε στα Μάταλα, ακριβώς αριστερά, όσοι έχετε πάει στα Μάταλα, είναι εκεί που είναι όλα τα κλαμπ σήμερα. Και αν πάτε στα κλαμπ εκεί και κάνετε μια βόλτα, γιατί είναι έτσι πολύ όμορφος ο τόπος, δείτε τις κόγχες, τις αναθηματικές κόγχες που υπάρχουν παντού, όπου βλέπουμε ένα ενιαίο ιερό εκεί, το οποίο σήμερα είναι κλαμπ. Εστιατόρια κλαμπ, ελάς το μεγαλείο σου. Εκεί. Εγώ δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ένας ιερός χώρος των Μινωητών και έχω μάθει και άλλα πράγματα για τα Μάταλα. Έχουμε αρχαίο ναό μες στη θάλασσα, ο οποίος έχει τις κολόνες του ακόμα. Έχουμε αρχαίο μονοπάτι που συνδέει τις λιτώες νήσους, τα νησιά της Λιτούς. Όσοι διαβάσατε το Λίκτο, αναφέρομαι και σε αυτά τα πράγματα εκεί. Και έχουμε κι άλλο ένα μονοπάτι από την εκκλησία μέσα, την οποία θα τη δείτε, τη βλέπετε εδώ. Εδώ έχουμε άλλη μια σύραγγα η οποία πάει, τρυπάει το βουνό και πάει προς τα πάνω παρακαλώ. Έχω μαρτυρίες από κατοίκους οι οποίοι έχουν κάνει αυτά τα δρομολόγια πολλές φορές. Σήμερα οι παπάδες τα έχουν κλείσει, αυτά τα έχουν σφραγίσει, τα έχουν τσιμεντώσει για να μην φαίνονται, για να προστατεύσουν τους ανθρώπους, για να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Δεν το γνωρίζω, πάντως η χώρα είναι εκεί. Ο χώρος αυτός, η σύραγγα αυτή που πάει προς τα πάνω, πηγαίνει στην αρχαία πόλη των Ματάλων, η οποία ανασκάπτεται σταδιακά επίσημα. Οπότε εκεί μπορεί, εκεί έχουμε σίγουρα στέρεο το γεγονός της εστίασης του κόσμου για να επισκεφτεί τα χθόνια αυτά. Εδώ έχει χτιστεί η είσοδος, είναι μέσα στην εκκλησία αυτή. Φαίνεται, εδώ ήταν όλο αυτό το πράγμα, η σύραγγα που σας λέω. Μέσα στην εκκλησία των Ματάλων, όπου είμαστε στο τρίτο χθόνιο ιερό. Εδώ βλέπετε πως είναι μέσα. Μισό λεπτό, έχουμε ανασκαφές που έχουν γίνει στα Μάταλα ή όχι? Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που βλέπουμε εκεί, φτάνοντας στην παραλία, ας πούμε, δεξιά. Ανασκαφές έχουν γίνει σε διάφορα σημεία στα Μάταλα, όχι όμως στο συγκεκριμένο σημείο για το οποίο αναφέρουμε. Δηλαδή, το κομμάτι που είναι το τουριστικό κομμάτι των Ματάλων, που είναι όλα τα μαγαζιά και τα κλαμπ και τα μπαρ στη σειρά, το οποίο είναι πάνω στον αρχαιολογικό χώρο, δεν έχει γίνει ούτε μία μέρημνα, δεν υπάρχει μέρημνα από την αρχαιολογική υπηρεσία εκεί. Είναι σαν να δόθηκε εντολή, ξέρεις, από αυτούς που έχουν γνωστούς θέσεις και πόστα συγκεκριμένα, για να μπορέσουν να κάνουν επιχειρήσεις εκεί. Οπότε επεκράτησε το να γίνουν οι επιχειρήσεις από το να γίνει μια ανασκαφή ή να είναι επισκέψιμος ως αρχαιολογικός χώρος. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα αναφέρεις στο βιβλίο σου, Ανδρία, ναι. Όλες αυτές τώρα τις πληροφορίες που μας λες, γιατί κάνουμε ένα μικρό ταξίδι, ας πούμε, στην Κρήτη και πάμε από τα Αστερούσια στα Μάταλα, από τα Μάταλα θα πάμε αλλού. Κοίταξε, στο βιβλίο αναφέρω, επειδή το βιβλίο δεν είναι καταγραφή
Δεν είναι πραγματεία να καταγράψω αυτούς τους χώρους, να τους παρουσιάσω σε ένα δοκίμιο. Ναι, σαφώς. Αλλιώς λες εδώ, εννοείται. Η συζήτηση κάνουμε εδώ, αλλιώς θα τα αναφέρεις. Όχι, το βιβλίο αυτό είναι μια περιπέτεια φαντασίας, είναι ένα μυθιστόρημα. Όπου οι βασικοί του ήρωες περνάνε σε διάφορους χώρους, που τις περισσότερες φορές αυτή η χώρα είναι αληθινή και κάποιες άλλες φορές είναι φανταστική. Οι χώροι αυτοί περνάνε, δεν πλατιάζει η πληροφορία, γιατί το θέμα του βιβλίου είναι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή δεν είναι να παρουσιαστεί και να εξαντλήσω τις πληροφορίες που έχω για ένα τόπο, απλά περνάνε οι πρωταγωνιστές από αυτά τα σημεία, οπότε δεν τα αναφέρω. Επίσης να πω ότι η έρευνα αυτή για τα χθόνια ιερά προέκυψε αφού είχε ολοκληρωθεί η γραφή του βιβλίου, οπότε δεν αναφέρω τίποτα από όλα αυτά εκεί. Ίσως μπουν στα επόμενα κάποια σημεία. Αλίμονο. Δεν μου λες τώρα, φεύγουμε από τα μάταλα και πάμε στα μάλια. Εκεί τώρα έχουμε άλλα συγκλονιστικά, έτσι, συγκλονιστικές αν θέλεις συνδέσεις. Ναι, κοίταξε, στα μάλια έχουμε το, για όσους έχουν επισκεφτεί τα μάλια, έχουμε τον αρχαιολογικό χώρο που έχουμε το παλάτι των Μαλίων, ένα πολύ γνωστό παλάτι. Υπάρχει μια αστοχία εκεί που μας έχουν πει, υπάρχουν 8 στρογγυλοί χώροι, προσέξτε τους αριθμούς, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, οι οποίοι είναι 8 μικροί χώροι, αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως σιταποθήκες. Βάζανε, λέει, οι αρχαίοι το σιτάρι εκεί. Εγώ το θεωρώ εντελώς άστοχο αυτό, γιατί τα μαγειρία είναι από την πίσω μεριά. Όλοι οι χώροι, όλα τα αποθηκευτικά συγκροτήματα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του παλατιού δεν έχουν καμία σχέση με την αυλή. Είναι ακριβώς από πίσω. Είναι σε άλλα σημεία του ανακτόρου. Εκεί έχουμε κάποιους χώρους οι οποίοι γίνονταν κάποιες ιεροπραξίες. Και στους χώρους αυτούς βλέπουμε κοινά σημεία με μία παράδοση που τη βρίσκουμε σε μία άλλη ήπειρο. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βρίσκουμε την παράδοση αυτή σε Ινδιάνικες φυλές στην Αμερικάνικη Ήπειρο, στην Αμερική. Και μάλιστα αυτοί οι χώροι στους Ινδιάνους ονομάζονται Κίβας. Βρίσκουμε τα ίδια δωμάτια να υπάρχουν στον πολιτισμό των Ανασάζη, ναι, οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένες ιεροπραξίες μέσα σε αυτά. Και επειδή οι Ινδιάνοι Χόποι αυτή τη στιγμή ζουν και από τους οποίους έχουμε πάρει αρκετά πράγματα και έχουμε κατανοήσει το τι συνέβαινε και το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια των ιεροπραξιών αυτών, μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο που μας πάει πολύ κοντά στο τι κάνανε και οι δικοί μας αρχαίοι. Γιατί λίγο πολύ έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν πάει στην Κρήτη και στη Μέσα Βέρντε στο Νέο Μεξικό, έχουν πάει επιστήμονες οι οποίοι έχουν καταλήξει στα συμπεράσματα που σας λέω. Ότι υπάρχει μια κοινή σύνδεση. Ας πούμε, ένας από αυτούς ήταν ο Πολ Ντέβερο. Έχουν πάει πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί, ακόμα και από το Harvard, αν θέλετε, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ δυνατές έρευνες για τα αμινοϊκά παλάτια, τουλάχιστον για τα αμινοϊκά ανάκτορα. Έχουμε βρει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ιερή γεωμετρία. Το καταπληκτικό είναι ότι στα μάλια διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει μία ιεροπραξία που αφορά στην Κουνταλίνη. Για όσους έχουν ασχοληθεί με ανατολική φιλοσοφία, να το πω έτσι, που είναι αντιδάνεια όλα αυτά, που μας έρχονται ως αντιδάνεια από το εξωτερικό και είναι μόδες, γίνονται μόδες, έρχονται και παρέρχονται έτσι με τη New Age εποχή κλπ. Βρίσκουμε ορολογίες οι οποίες δεν υπάρχουν, οι ελληνικές λέξεις οι αντίστοιχες, ή τουλάχιστον δεν τις γνωρίζουμε τις ελληνικές λέξεις αντίστοιχες και ψάχνουμε να τις αντικαταστήσουμε. Η Κουνταλίνη, να πούμε για τους τηλεθεατές και ακροατές μας, ότι είναι η ενέργεια που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο και είναι στη σπονδυλική του στήλη, και η συμβολική της στην αρχαία ελληνική κατάσταση είναι ο πύρινος όφης. Όπου? Ο οποίος σε έναν διαλογισμό βλέπουμε αυτή την ενέργεια να περνάει μέσα από τη σπονδυλική μας στήλη και το φανταζόμαστε αυτό σε ένα πύρινο δράκοντα να μεγαλώνει και να βγάζει πύρινες φλόγες.
Στα μάλια λοιπόν πώς βλέπουμε αυτό το στοιχείο, ας πούμε, να υπάρχει? Δεν αποδεικνύεται, είναι μία άποψη. Βλέπουμε όμως τις ίδιες, βλέπουμε κοινά χαρακτηριστικά με τις ιερές θελετές που κάνουν οι Ινδιάνοι Χόπι τώρα πλέον εκεί, οι οποίοι έχουν την ίδια ακριβώς, τον ίδιο ακριβώς στόχο. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε και να εικάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω. Μπορώ να σας πω για τελετές με φίδια που γίνονταν εκεί. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω από την πείρα που έχω είναι ότι βλέπω ότι σε αυτούς τους χώρους έβαζαν, τοποθετούσαν ανθρώπους μέσα σε δωμάτια τα οποία ήταν γεμάτα φίδια, αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη τα φίδια δεν είναι δηλητηριώδη. Οπότε δεν κινδύνευε κάποιος να πεθάνει από αυτή την ιεροπραξία, απλά έπρεπε να καταπολεμήσει τον φόβο του, ήταν ένα στάδιο να καταπολεμήσει το φόβο του μέσα από την επαφή του με τα ερπετά. Που σε άλλες παραδόσεις, πάλι ελληνικές παραδόσεις, είναι ιερά. Τα φίδια είναι, ο Όφης είναι η Σοφία, έτσι είναι ιερά τα φίδια. Έχουμε τους πίθωνες που τον σκοτώνει ο Απόλλωνας τον πίθωνα και πάλι λέγοντας, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες. Στα Καβύρια δεν υπήρχε το στοιχείο του φίδιου, υπήρχε έτσι? Βεβαίως υπήρχε το φίδι στα Καβύρια μυστήρια και μάλιστα τα φίδια, τα ιερά φίδια των Καβυρίων τα ταΐζαν οι ιέριες με το χέρι. Και σηκωνόταν, υπάρχουν και παραστάσεις από την Κρήτη κιόλας, όπου έχουμε τις ιέριες να έχουν δίπλα ακριβώς το φίδι και να σηκώνονται τα φίδια στον αέρα. Δεν πετάγανε, σηκώνονταν το σώμα τους στον αέρα και οι ιέριες τους έδιναν κομμάτια κρέας στο στόμα. Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια νομίσματα στην Κρήτη. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτοί οι τόποι τώρα, για να το γενικεύσουμε λίγο, αφού κάναμε όλη αυτή την τουρνέ στο κρητικό έδαφος, πώς επιλέγονταν, πώς χτίζονταν, πώς επιλεγόταν το μέρος στο οποίο θα χτιστεί ένας τέτοιος τόπος και θα αρχίσει η λατρεία εκεί να συμβαίνει? Κοίταξε, συνήθως αυτό το επέλεγαν ειδικοί άνθρωποι ανά εποχή. Η ιερότητα του χώρου προσδιοριζόταν σύμφωνα με βάση πάντα τη γνώση που παραδόθηκε από τους προκατακλυσμένους Έλληνες στις επόμενες γενιές. Υπάρχει μία τεράστια επιστήμη η οποία αποδεικνύουμε σταδιακά και σταθερά ότι ήταν πολύ σπουδαία εκείνες τις εποχές, είναι η επιστήμη της αστρονομίας ή αστρολογίας αν θέλετε, αλλά με την αρχαία έννοια του όλου, η οποία κατήφθηνε σχεδόν τα πάντα. Έχουμε ηλιακές παραδόσεις, ηλιακή λατρεία, όπου έχουμε φαινόμενα όπου σε αυτούς τους χώρους σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μπαίνει μέσα το ηλιακό φως κατά την ησημερία ή τα ηλιοστάσια. Κρήτη της γη, έστι μέσο ενή ίνοπι πόντο, καλή και πύηρα, περίρητος, εντάνθρωποι πολύ, απειρέσι, και ενενίκοντα πόλιες, άλλη δάλλον γλώσσα με μειγμένη, εν μένα χεοί, ενδε ετεόκριτες, μεγαλύτορες, ενδε κίδωνες, δωριέες τετριχάικες, διείτε πελασγή. Της είδεν ίκνωσός, μεγάλη πόλης, ενθατεμίνος, ενέωρος βασίλευε, διός μεγάλου ο αριστής, πατρός εμή ο πατήρ, μεγαθή μου δευκαλίωνος.
Σύμφωνα με την ακαδημαϊκό Lucy Goodison, στην Γνωσό το ανάκτορο είναι ένα αστρονομικό όργανο όπου ο βασιλιάς Μήνος βλέπει πότε ξεκινάει το έτος, πότε πρέπει να σπείρεις και πάει λέγοντας. Γνωρίζουμε από τον Όμηρο ότι ο Μήνος είναι ενέωρος, δηλαδή έχει διάρκεια 9 περιόδους. Η ερμηνεία είναι πως το ένατο έτος ξαναπαίρνει το χρησμό, την εντολή, το δικαίωμα να συνεχίσει ή όχι τη θητεία του. Αυτή ακριβώς η πρακτική σήμερα ακόμα χρησιμοποιείται σε προέδρους για τους οποίους το μέγιστο είναι η οκταετία. Μπορεί κανείς όλα αυτά να τα φαντάζεται απλώς διαβάζοντας τον Όμηρο και άλλους αρχαίους συγγραφείς βέβαια μετέπειτα. Αλλά αν πάμε στο ανάκτορο της Κνωσού, ειδικά κατά την Ισημερία, θα δούμε έναν διάδρομο ο οποίος οδηγεί στο δωμάτιο με τις επιγραφές. Ένας διάδρομος ο οποίος αρχικά ήταν τυφλός και κατέληγε σε τοίχο. Θα μας προβλημάτιζε γιατί τον κατασκεύασαν, ενώ αρχικά φαίνεται να είναι τελείως άχρηστος. Ο διάδρομος είναι λίγο κατηφορικός και καταλήγει σε ένα λεκανάκι, σύμφωνα με την κυρία Μπλόμπεργκ και τον κύριο Χένριξον, οι οποίοι έβαλαν λίγο νερό στο κάτω μέρος και βλέπουμε στη φωτογραφία που πήρανε κατά την Ισημερία του 1996, στον τοίχο πάνω στο πίσω μέρος, να έχουμε την εικόνα του ήλιου. Μας λέει ο Πλάτων, δεν μπορείς να δεις τον ήλιο παρά μόνο με αντανάκλαση. Και αυτό επαναλαμβάνεται, μάλιστα αργότερα, εκατοντάδες φορές σε κείμενα. Εδώ έχουμε λοιπόν αυτή την πρακτική και κάθε 4 χρόνια η κοιλίδα του ήλιου θα ξαναπάει στο ίδιο σημείο. Κάθε χρόνο μετατίθεται λίγο και μόνο κατά την Ισημερία η τροχιά του ήλιου είναι ευθεία. Τις άλλες μέρες είναι καμπύλη. Οπότε οι μηνοήτες γνωρίζουν πολύ καλά πότε είναι η Ισημερία. Τις υπόλοιπες μέρες ο ήλιος δεν μπαίνει στο διάδρομο αυτό, ενώ κατά την Ισημερία μπαίνει για περίπου 11 ημέρες. Οι 11 ημέρες αυτές προσθέτονται από τους μηνοήτες και κυκλαδίτες στους 12 σεληνιακούς μήνες. Ο μήνας κάθε σελήνης διαρκεί περίπου 29,5 μέρες. Οπότε παίρνουμε 6 μήνες 29 ημερών και 6 με 30 ημέρες. Έχουμε ένα δίμηνο που είναι 59 ημέρες. Όταν πάρουμε 12 τέτοιους μήνες, μας περισσεύουν 11 ημέρες για να συμπληρώσουμε το έτος. Αυτές είναι οι επαγόμενες που προσθέτουν οι μηνοήτες και διασώζονται στην τέχνη τους. Τέτοια φαινόμενα και μάλιστα τον ένα χώρο, αυτό που σου έλεγα στα αστερούσια όρη, τον ψάχνουμε και αρχαία αστρονομικά τώρα. Και το ψάχνουμε για να βρούμε μια σύνδεση με ηλιακή λατρεία, γιατί ναι μεν μιλάμε για χθόνιες λατρείες, αλλά οι χθόνιες λατρείες συνοδεύονται και από ηλιακές λατρείες. Δηλαδή έχουμε στο κάτω μέρος έχουμε τη χθόνια λατρεία και στο πάνω μέρος έχουμε την ηλιακή λατρεία. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν υπάρχουν φαινόμενα στις περιοχές αυτές και τι ακριβώς μας επιφυλάσσει η έρευνα. Όπως καταλαβαίνεις, Άντι, εμείς απλά ανοίξαμε μια πόρτα, καλέσαμε τους πάντες και καλούμε τους πάντες να μπουν, να πάρουν αυτή την έρευνα και να την πάνε πολύ βαθύτερα, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή η πληροφορία που μπορώ να δώσω είναι μέχρι σε κάποιο σημείο, γιατί εγώ προσωπικά δεν είμαι ειδικός σε τέτοια θέματα, ούτε αρχαιοαστρονομίας, ούτε στο θεολογικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να χτιστεί σιγά σιγά. Βλέπουμε με όλα αυτά τα πράγματα, βλέπουμε
μεταχθόνια, ειδικά μεταχθόνια, μεταχθόνια λατρεία, μεταχθόνια ιερά, βλέπουμε τη συνέχεια του πολιτισμού μας από τα βάθη της προϊστορίας μέχρι τουλάχιστον τους ρωμαϊκούς χρόνους, ό,τι αφορά στη θρησκεία πάντα. Έτσι. Βλέπουμε μια συνέχεια του Έλληνα. Έχουν χαθεί βέβαια πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν, όπως έχω πει στα βίντεο. Γιατί έχω δει ανακοινώσεις και έχω δει θέσεις κάποιων ανθρώπων στο διαδίκτυο που θέλουν να τραβάω τα μαλλιά μου δηλαδή, με αυτά που ακούω. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε στοιχεία, αρχίζουμε και λέμε ό,τι να είναι, απλά για να γεμίσουμε μια αράδα με λόγια. Η ιερή γεωμετρία είναι πάρα πολύ σημαντική, μας αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Μέσω ιερής γεωμετρίας, αν είδατε, γιατί η εργασία μας, η εργασία αυτή πάνω στα χθόνια ιερά, δεν ξεκινάει από αυτό το κομμάτι, ξεκινάει από τη στιγμή που επισκεφτήκαμε μια περιοχή που λέγεται Άγιος Θωμάς στην Κρήτη και βγάλαμε δύο εκπομπές, οι οποίες λέγονται «Η χαμένη κοιτίδα των Ελευσινίων Μυστηρίων Α και Β μέρος», όπου εκεί βλέπουμε μια χθόνια λατρεία να υφίσταται. Βλέπουμε νεκρομαντία, τα έχουμε παρουσιάσει, δεν τα επέλεξα για να σας τα παρουσιάσω σήμερα γιατί τα έχω πει ήδη αυτά τα πράγματα εκεί, όπου μάλιστα είμαι και σε συνεργασία με τους κατοίκους για να βγάλουμε και άλλο υλικό. Η επιστήμη λοιπόν της ιερής γεωμετρίας, όταν επισκέφτηκα τον Άγιο Θωμά, μέσα από όλο αυτό το δέος που ένιωσα για το χώρο, γιατί είναι μια κυβωτός γνώσης ο Άγιος Θωμάς, δηλαδή περπατάς στα σοκάκια του χωριού αυτού και βλέπεις την ιστορία να σου μιλάει στους τοίχους του χωριού. Βλέπεις από κολόνες παντού, βλέπεις 49 εκκλησίες χτισμένες με υλικό από αρχαίους ναούς. Είπαμε, μέσα σε αυτούς τους χώρους βρίσκουμε πάρα πολλές ενέργειες, πάρα πολλά ενεργειακά πεδία. Οντότητες, οι οποίες καταγράφονται στις κάμερες. Και γίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί. Αυτό ίσως θα πρέπει να κάνω μια συγκεκριμένη, μια ομιλία μόνο γι' αυτό, να σας παρουσιάσω μόνο αυτό το θέμα. Θα δείτε και στο βίντεο που θα δείτε σε λίγο, κάποιες οντότητες να περνάνε μπροστά από την κάμερα. Και να ολοκληρώσω με τις οντότητες αυτές. Οι οντότητες αυτές, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι βρίσκονται στους αρχαιολογικούς χώρους εκεί, δεν είναι τα καλύτερα παιδιά. Αυτό το λέω και πρέπει να το λέμε και πρέπει να το διαδίδουμε, γιατί θα σας πω ένα περιστατικό. Θέλουν σεβασμό. Δεν μπορείς να πλησιάζεις ιερούς χώρους όπως αυτοί, όπως τα ιερά αυτά, να κατεβαίνεις μέσα στη γη μόνο και μόνο από περιέργεια για να ικανοποιήσεις την περιέργειά σου. Κατεβαίνεις στους χώρους αυτούς με ευλάβεια. Πρέπει να ζητάς άδεια. Αν σου δίνεται η άδεια, κατεβαίνεις. Αν θα σου δοθεί η άδεια, θα το καταλάβεις. Θα ακούσεις. Έτσι. Θα ακούσεις πολλά πράγματα. Και θα σου πει ναι ή όχι αυτό που θα ακούσεις. Θα σου δοθεί η άδεια να μπεις μέσα. Αν μπεις μέσα και είσαι βέβυλος και ιερόσιλος και μπεις για να κλέψεις, να ξέρεις ότι οι οντότητες αυτές, από τις οντότητες αυτές θα την πληρώσεις. Και θα την πληρώσεις με καρκίνους, με χίλια δυο, με την κατάρα των αρχαιοκαπήλων. Πρέπει να το λέμε αυτό συνέχεια, γιατί όλοι οι αρχαιοκάπηλοι καταλήγουν να φεύγουν άρον-άρον. Και επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά στην Κρήτη και επειδή έρχομαι από συζητήσεις επί συζητήσεων στο νησί με ανθρώπους οι οποίοι είναι με το ένα πόδι προς τα εκεί και το άλλο πόδι προς την πατρίδα και λέει τι πάω να κάνω τώρα, αλλά έλα που δεν έχω λεφτά κλπ. Και καθόμαστε και κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να διαδίδουμε αυτή τη γνώση. Οι οντότητες λοιπόν αυτές είναι φύλακες των χώρων και δεν επιτρέπουν. Και ειδικά όταν γίνονται ανασκαφές σε τάφους, πρέπει και οι Έλληνες αρχαιολόγοι να τιμούν τους νεκρούς πριν κάνουν την ανασκαφή. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια ανασκαφή και να βεβηλώνουμε το χώρο που είναι θαμμένος ένας άνθρωπος. Έτσι, από οποιαδήποτε θρησκεία και αν προέρχεται αυτό. Έτσι, αν δεν έχουμε σεβασμό και αν δεν έχουμε ήθος οι ίδιοι, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Όσον αφορά στην υψηλή τεχνολογία, γιατί πάντα αναφέρεται ή κυρίως για σπήλαια ή για ιερούς χώρους, μιλάμε πάντα και για υψηλή τεχνολογία ή για κρυστάλλους που φέρουν μνήμη. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ή κάποιες ενδείξεις για το τι μπορεί να συνέβαινε σε τέτοια χθόνια ιερά. Στα συγκεκριμένα χθόνια ιερά που ψάξαμε τώρα στην Κρήτη δεν έχουμε κανένα τέτοιο στοιχείο.
Μπορώ να σας πω όμως από φιλολογικές πηγές κάποια πράγματα γι' αυτά. Έχουν υποθεί πάρα πολλά ειδικά για τους κρυστάλλους και είναι ένα θέμα το οποίο μεταλάνιζε 10 ολόκληρα χρόνια. Έκανα μια έρευνα η οποία έχει δημοσιευτεί και στο περιοδικό Ιχώρ και κομμάτι της θα δημοσιευτεί και σε ένα από τα μεθεπόμενα βιβλία μου που θα έχει να κάνει με το μινωικό πολιτισμό και τους κρυστάλλους. Έχουμε πληροφορίες για κρυστάλλους και έχουμε ευρήματα κρυστάλλων και μάλιστα έχουμε στην Κρήτη πάνω από 8.000 φακούς οι οποίοι όμως δεν μας αποδεικνύουν χρήση σε χθόνια ιερά ή τουλάχιστον στα σημεία που βρέθηκαν δεν γνωρίζουμε αν αυτά είναι χθόνια ιερά, γιατί όπως σας είπα η αρχαιολογία έχει μπορώ να σας πω ή μαύρα μεσάνυχτα ή πλήρη μεσάνυχτα από την ιερότητα των χώρων, να το πω έτσι. Οπότε δεν μπορεί να τα συνδέσει. Επίσης να πω το εξής. Μετά από αυτή την έρευνα που κάναμε στον Αυσίνο για τους κρυστάλλους, υπάρχει και σχετική ομιλία μου στο YouTube, στο κανάλι μας. Ο Δόκτωρ Ξενοφών Μουσάς, και χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε, πήρε άδεια από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου να ψάξει μερικά πράγματα, να ψάξει τους κρυστάλλους. Του δώσανε κάποια δείγματα κρυστάλλων, τα οποία ήταν υποτυπώδη δείγματα. Δεν του δώσανε τις σκληρές αποδείξεις και τα ευρήματα που υπάρχουν σε κασόνια φυλαγμένα στο Υπουργείο, στα υπόγεια μάλλον του Μουσείου, να το πω έτσι. Ο κύριος Μουσάς κατάφερε να βάλει στη σειρά κάποιους από αυτούς τους κρυστάλλους και μπορούσε να δει σε απόσταση 50 μέτρων τα αυτοκίνητα έξω, να τα φέρνει, να τα κάνει zoom, να είναι μπροστά στα μάτια του. Και ήταν έκπληκτος με αυτό και πιστεύω ότι αυτό ήταν μια αρχή για να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα ευωδώσουν οι συνθήκες και θα δοθούν οι άδειες. Βέβαια εδώ οι ακροατές μας λένε ότι οι κρύσταλλοι δεν ήταν μόνο οι φακοί. Κοίταξε, είναι πολλά πράγματα οι κρύσταλλοι. Φακοί όμως είναι η τεχνολογία που βρίσκουμε εμείς στον ελληνικό κόσμο. Στον ελληνικό κόσμο έχουμε καμιά δεκαριά χιλιάδες κρυστάλλινους φακούς, όπου είναι η τεχνολογία που απορρέει από τους κρυστάλλους ως λίθους, αν θέλεις. Υπάρχουν επίσης άλλες μορφές, οι οποίες είναι στρογγυλές σφαίρες, αυτό που λένε οι κρυστάλλινες σφαίρες, ναι, που χρησιμοποιούνται για μαντική. Ναι. Υπάρχουν οι βέτυλοι, που είναι και αυτές, αν θέλεις, λιασμένοι κρύσταλλοι, οι οποίοι έχουν πέσει από το διάστημα και εκεί ετοιμάζω και μία έρευνα πάνω σε αυτό. Αλλά η έρευνα αυτή τώρα είναι ανεξάρτητη, έτσι, δεν μπορεί να μπει... Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ακόμα. Θέλω αρκετό χρόνο ακόμα για να... Εντάξει, υπήρχαν κρύσταλλοι, πιστεύεις, που είχαν σχέση με την ίαση και που μπορεί, ας πούμε, να χρησιμοποιούνταν σε ιερά τελετουργικά. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ή κάποιες πληροφορίες από αρχαία κείμενα. Ενδείξεις έχουμε, αποδείξεις δεν έχουμε γι' αυτό. Η γνώση έχει χαθεί σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, με τη λογική μπορούμε να καταλάβουμε ότι εφόσον βρίσκουμε τους κρυστάλλους αυτούς σε συγκεκριμένους χώρους, λογικά χρησιμοποιούνταν για ίαση. Εδώ παίρνουμε ένα απλό παράδειγμα να πούμε, ότι σε μία μπαταρία παίρνεις ένα κρύσταλλο quartz, ένα πολύ δηλαδή απλό κομματάκι κρυστάλλου και πολλαπλασιάζει την ενέργεια της μπαταρίας επί 5.000. Πόσο μάλλον την ενέργεια που υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον. Έχουν γίνει πειράματα με κρυστάλλους, έχουν γίνει πειράματα σε σπίτια, σε διάφορους τόπους, τέλος πάντων, και έχουν αποδείξει ότι οι κρύσταλλοι όντως μπορούν να πολλαπλασιάσουν την ενέργεια και αυτή η ενέργεια, ανάλογα με το τι είναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και μηχανήματα σήμερα από πολύ σοβαρούς ερευνητές και επιστήμονες και γιατρούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τους κρυστάλλους, όπως είναι, αν δεν κάνω λάθος, η μέθοδος Χαβέλα, κάπου στην, νομίζω, το εργαστήριο αυτό βρίσκεται κάπου στην Εύβοια. Όπως επίσης υπάρχει στην Ελβετία αντίστοιχο εργαστήριο που έχει φτιάξει ένα μηχάνημα με κρυστάλλους, με ενέργεια τέτοια, οι οποίοι βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Δηλαδή όποιος το ψάξει το ζήτημα αυτό θα βρει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία
για την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής και την εφαρμογή της, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να μπορέσουμε να την εφαρμόσει ο σημερινός άνθρωπος για τις ανάγκες του και να προκύψουν θεραπείες. Κατά τις περιπλανήσεις μας στην Κρήτη, σε ιερούς τόπους όπου τελούνταν οι ιεροπραξίες στην αρχαιότητα, είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε με την ομάδα του Ναυσίνου, χρησιμοποιώντας την επιστήμη της ιερής γεωμετρίας και αρχαιοαστρονομίας, ιερούς χώρους οι οποίοι είχαν μεταξύ τους πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Συνήθως, τα ιερά αυτά είναι λαξευμένα μέσα σε τεράστιους ογκόλουθους μέσα στη γη. Τα πετρώματα είναι κυρίως ασβεστολιθικά, σιδερόπετρα, αλλά και από άλλα υλικά που υπάρχουν στην κρητική γη. Στα ιερά αυτά γίνονταν συγκεκριμένες τελετές προς τις χθόνιες θεότητες. Με τη λέξη χθόνιες περιγράφουμε τις θεότητες που παραπέμπουν σε ιεροπραξίες και μυστηριακές τελετές που τελούνταν μέσα στη γη. Χθόν είναι η γη στα αρχαία ελληνικά και ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί διαστρεβλωμένος. Όμως στην πραγματικότητα, λατρεύοντας θεότητες μέσα στη γη, όπως ο Άδης, η Περσεφόνη, η Άρτεμις, ο Διόνυσος κλπ, παραπέμπει μόνο σε θετική δράση. Κατά την πορεία της έρευνας, καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε και να εξερευνήσουμε 6 τέτοιους τόπους στην Κρήτη. Στην ταινία αυτή θα συζητήσουμε και θα παρουσιάσουμε 3 από αυτούς τους χώρους, οι οποίοι όπως είπαμε παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Έτσι καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα είδος μπούσουλα για τους χώρους αυτούς. Οι είσοδοι φαίνονται σε μια πρώτη υπόθεση να είναι τρύπες καλυσμένες στους βράχους, όπου οι μύστες κατεβαίνουν με ξύλινες σκάλες ή δοκούς, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι και εντυχισμένοι στις κολόνες, σταλακτίτες ή και σταλαγμίτες που υπήρχαν ή σε κολόνες που λαξεύονταν κοντά στις εισόδους αυτές για να σχηματίσουν σταθερές σκάλες, κλίμακες. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις όπως τη Μεσαρά, στον εξωτερικό χώρο, στην τρύπα καθόδου, παρατηρούμε σημάδια από αρχαίο μηχανισμό, ο οποίος ίσως έκλεινε την είσοδο με μηχανικό τρόπο για να προστατεύεται το ιερό από τα στοιχεία της φύσης, βροχές κλπ, από ζώα αλλά και άλλους κινδύνους. Σε μια δεύτερη υπόθεση, οι είσοδοι αυτοί που δίνουν την αίσθηση σαν να είσαι μέσα σε πηγάδι όταν τις κοιτάς από κάτω, παρουσιάζουν μια σύνδεση λατρείας με φαινόμενο φωτός. Οι ιερείς και αστρονόμοι της κάθε εποχής είχαν υποδείξει σημεία όπου υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα κατά τις ησημερίες και τα ηλιοστάσια. Έτσι
Έτσι κατασκευάστηκαν οι είσοδοι αυτοί για να μπαίνει ηλιακό φως κάποια ιερή στιγμή για να στέλνει μια φωτεινή δέσμη ενέργειας σε συγκεκριμένο σημείο του χώρου όπου ενεργοποιούνται άλλοι μηχανισμοί που δίνουν έναυσμα με τη σειρά τους σε άλλα φαινόμενα στον χώρο που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά και φασματικά πεδία των τριών αλλά και άλλων διαστάσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα Μάταλα για παράδειγμα, καταγράφουμε είσοδο κλίμακας καλυσμένη στο βράχο, η οποία έφτανε ως τις υπόγειες αίθουσες ή σε αίθουσες αναμονών πριν τα τελεστήρια. Κοινά χαρακτηριστικά που παρατηρούμε για τα λαξεύματα στους βράχους αυτούς έχουν να κάνουν με κόγχες για τοποθέτηση ιερών αντικειμένων, αγαλματιδίων αλλά και αγαλμάτων μεσαίου ή κανονικού μεγέθους. Τα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου που έχουμε ανακαλύψει διέπονται συνήθως από κανόνες και επιταγές που αφορούν στην θρησκεία ή στο θρησκεύειν των πολιτισμών αυτών σύμφωνα με την εποχή που λαξεύονται. Οπότε, τοποθετώντας το κάθε ιερό στην εποχή που κατασκευάστηκε, μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάποιες πληροφορίες για τις ιεροπραξίες της κάθε εποχής. Για παράδειγμα, στο ιερό της Μεσαράς, που κατά την προσωπική μας άποψη εντάσσουμε χρονολογικά στη 10η χιλιετία προκοινής εποχής, να σημειώσουμε εδώ πως δεν έχει γίνει εμπεριστατωμένη αρχαιολογική έρευνα στο συγκεκριμένο ιερό, διαπιστώνουμε ιερό με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, η οποία μας είναι παντελώς άγνωστη και αποτελεί ένα γρίφο που αρχαιολόγοι, θεολόγοι και ερευνητές γενικά δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τις γνώσεις που κατέχουν. Υποψιαζόμαστε πως στο ιερό αυτό έχουμε τοποθέτηση αγαλμάτων στο εσωτερικό του τελεστηρίου, αλλά η διάταξη των χώρων για την τοποθέτησή τους μας προβληματίζει τόσο για την αρχαιότητά τους όσο και για τη χρήση τους. Στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις χθονίων ιερών που εξετάζουμε εδώ, παρατηρούμε πως οι αρχαίοι χώροι λατρείας μετατράπηκαν σε χριστιανικές εκκλησίες όταν αποκαλύφθηκαν οι υπόγειοι χώροι μετά από σεισμό ή πτώση βράχων. Είναι συνήθις η μεταβολή του τοπίου της κρητικής γης, επειδή ολόκληρη η Κρήτη είναι σεισμογενής, και πολλές φορές η σεισμική δραστηριότητα είναι τέτοια που έχει ως αποτέλεσμα να σπάνε τεράστιοι βράχοι και να γίνονται κατολισθήσεις. Στην περίπτωση του ιερού των Αστερουσίων, όπως θα το αναφέρω αυτό το ιερό, ο βράχος κατέρευσε από το πλάι του και ανοίχτηκε μια μικρή είσοδος, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη αίθουσα που βρίσκεται στο εσωτερικό του βράχου. Ο χώρος έχει μια σκιώδη ιστορία κατά τους χρόνους που αλώνιζαν ανενόχλητοι οι σαρακινοί πειρατές. Το εσωτερικό του, με τα χαρακτηριστικά που θα εξετάσουμε παρακάτω, μας παραπέμπει σε μυστηριακό χώρο που έχει πολλές ομοιότητες με το τροφόνιο άνδρο.
Στο Ιερό των Ματάλων έχουμε σήμερα την Παναγία τη Ματαλιανή. Εδώ κατέρευσε σχεδόν ο μισός λόφος, άγνωστο πότε, και φανερώθηκαν οι εσωτερικοί χώροι μοιήσεων, οι οποίοι μέχρι λίγα χρόνια πριν διέθεταν σύραγγες που σήμερα είναι κλεισμένες, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες έβγαιναν στην άλλη μεριά των Ματάλων, όπου υπάρχει σύμπλεγμα υπόγειων χώρων με λατρευτική χρήση που μαρτυρούν οι κόγχες που είναι σκαλισμένες στους βράχους που οδεύουν στην παραλία. Η συγκεκριμένη περιοχή στα Μάταλα είναι ίσως ο πιο παραμελημένος τόπος αρχαιολογικά. Το σύμπλεγμα των υπογείων χώρων, που είναι εκεί από την τρίτη χιλιετία τουλάχιστον, έχει αφαιθεί στη μοίρα του και στις ορέξεις του κάθε ιδιοκτήτη ενός μικρού κομματιού γης μέσα στο οικιστικό πλαίσιο του νέου μοντέλου διαχείρισης από πλευράς πολιτείας των Ματάλων. Καμία μέρημνα από την αρχαιολογική υπηρεσία δεν φαίνεται να υπάρχει για το συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται στο ανατολικό σκέλος του κόλπου των Ματάλων. Λες και κάποιοι δεν επιθυμούν να δουν την αρχαιολογία της περιοχής. Φαίνεται πως το χρήμα έχει διαστρεβλώσει την όραση κάποιων παραγόντων. Στην περιήγησή μας αυτή, μετά από μια περιπέτεια που αξίζει να κατατεθεί με έναν αφηγηματικό τρόπο σε κάποιο μυθιστόρημα φαντασίας, ανακαλύψαμε στα βράχια που δεσπόζουν στο ύψομα που είναι χτισμένο το αρχαίο ιερό των Αστερουσίων, τα ιερά σύμβολα των Τιμενιδών, τα οποία συναντάμε στα μακεδονικά νομίσματα της εποχής του Φιλίππου του Δευτέρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και παραπέμπουν σε ηλιακή λατρεία. Υπάρχει αντίστοιχο που καταδεικνύει σχέσεις σε χώρους ηλιακής λατρείας και σύνδεσή της με τη χθόνια. Από την εποχή λοιπόν της Ολυμπιάδος, η οποία κατά ένα τρόπο θέτει εκ νέου τα θεμέλια του θρησκεύειν στον ελληνικό κόσμο με την αποκάλυψη της νέας μορφής των καβυρίων μυστηρίων και την ένωση των λατριών και ιεροπραξιών προς τις χθόνιες θεότητες και τη σύνδεσή τους με τις ηλιακές. Από τότε, ο ελληνικός κόσμος λατρεύει αυτές τις δύο εκφάνσεις της αρχαίας θρησκείας των εθνικών στο μοντέλο της Ολυμπιάδος. Δεν μας κάνει εντύπωση η έβρεση των συμβόλων σε αυτόν τον χώρο, που λογικά θα ήταν σε πλήρη ανάπτυξη κατά την εποχή της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά η διατήρησή τους ως σήμερα στα βράχια εκεί. Αυτό που μένει είναι η αρχαιολογική υπηρεσία να επέμβει και να προστατεύσει τα σύμβολα αυτά, διασφαλίζοντας τη διατήρησή τους με οποιοδήποτε μέσο κρίνει σωστό. Οι χώροι των χθονίων ιεροπραξιών και μοιήσεων δεν βρίσκονταν σε απομονωμένα μέρη μέσα στο φαινομενικά ερημικό πεδίο της κριτικής φύσης. Ήταν χώροι στους οποίους παρευρίσκονταν περιοδικά θρησκευτές από όλες τις περιοχές της Κρήτης, ίσως και από αλλού στον ελληνικό κόσμο. Κάποια ήταν σίγουρα ιερά μιας πανελλήνιας λατρείας, άρα ήταν οργανωμένα. Εκεί εορτάζονταν και τιμώνταν περιοδικά οι θεότητες. Όλοι γνώριζαν τις χρονικές περιόδους, όλοι γνώριζαν αστρονομία. Οι χώροι αυτοί έπρεπε να διαθέτουν άλλους χώρους υποδοχής των μισθών ή λατρευτών από τους πρώτους χρόνους λειτουργίας τους ως την εποχή που σταμάτησε η λατρεία στους χώρους αυτούς. Στα τρία χθόνια ιερά που παρουσιάζουμε εδώ, βρήκαμε τα ίχνη αυτών των χώρων υποδοχής και φιλοξενίας γύρω από τα ιερά αυτά. Στα Μάταλα υπάρχει η αρχαία πόλη των Ματάλων που ανασκάπτεται σταδιακά επίσημα.
σταμάταλα η οργάνωση της πόλης επιτρέπει αυτή την υπόθεση. Στη Μεσαρά, την οποία επισκεφτήκαμε ξανά το Δεκέμβριο του 2018, μπορέσαμε να βρούμε τους χώρους υποδοχής ή τουλάχιστον κάποιους οικιστικούς χώρους σε απόσταση 150 μέτρων από το ιερό. Κατά τη δεύτερη επίσκεψή μας, μπορέσαμε να δούμε εμφανέστατα σημάδια οίκησης, κάτι που ήταν αδύνατο να γίνει την άνοιξη του 2018 που επισκεφτήκαμε για πρώτη φορά την περιοχή, λόγω βλάστησης. Στο Ιερό των Αστερουσίων, ο χώρος υποδοχής έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Όμως η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον σε ένα περιβάλλον που φαίνεται να μην διαθέτει κανένα απολύτως τέτοιο δείγμα με μια πρώτη ματιά. Στην κορυφή των βράχων, που ήταν κρυμμένο το ιερό, παρουσιάζεται κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλοί λεξευμένοι χώροι μέσα στο βουνό, του οποίου η κορυφή έχει καταρρεύσει σε κάποια σημεία, αφήνοντας να φανούν τα δωμάτια και οι χώροι που είναι σκαλισμένοι στο εσωτερικό του. Μετά την επίσκεψή μας εκεί, διαπιστώσαμε με ειδικούς αρχαιοαστρονόμους πως η περιοχή παρουσιάζει πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει χαρακτηριστικά ηλιακών φαινομένων κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο και ο χώρος παραπέμπει σε ηλιακή λατρεία της εποχής των Τιμενιδών. Τα σύμβολα που ανακαλύψαμε στους βράχους, στην είσοδο των αιθουσών, το αποδεικνύει. Έτσι διαφαίνεται μια άρρηκτη σχέση και συνέχεια λατρείας από τους προϊστορικούς χρόνους ως την εποχή εγκατάλειψης αυτών των χώρων για διαφόρους λόγους. Η περιοχή είναι μια κυψέλη γνώσης, μια χρονοκάψουλα που μας περιμένει να την ανακαλύψουμε. Για να κλείνουμε και σιγά σιγά, να μιλήσουμε για τις ενέργειες και τα φαινόμενα σε αυτούς τους χώρους. Εδώ υπάρχει άλλο ένα τεράστιο κομμάτι για το τι μπορεί ήδη με μια φωτογραφία που δημοσίευσες στο προφίλ μου, κάτι φαίνεται. Για όσους θέλουν να το ψάξουν και να το δουν, μπορούν να πάνε στο προφίλ μου και να ζουμάρουν τη φωτογραφία να δούνε. Πες μας όμως εσύ, τι μπορεί να έχουν, τι ενέργειες μπορεί να υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους και τι φαινόμενα μπορούν να παρουσιάζονται. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχουν ενέργειες οι οποίες λέγονται piezoelectricity, πιεσοηλεκτρισμός να το πούμε ελληνικά. Υπάρχουν πολλών μορφών, διαφορετικών ειδών, αν θέλετε, ενέργειες. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι υπάρχει.
είναι θέμα προς έρευνα. Εγώ όμως μπορώ να δώσω μια συμβουλή, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας έχουν το σμεράκι να τραβάνε φωτογραφίες τέτοιες. Πώς μπορείς να κάνεις καλύτερη κινηματογράφηση τέτοιων φαινομένων? Πολύ ωραία. Γιατί επειδή έχω χρησιμοποιήσει διάφορες μηχανές, αλλά μπορείτε με μια απλή λαμπίτσα LED, με μια πολύ μικρή απλή λαμπίτσα LED, με οποιαδήποτε κάμερα αν έχετε, τις βάζετε τη λαμπίτσα επάνω αυτή. Το φως LED έχει την ιδιότητα να φωτίζει αυτές τις ενέργειες, ενώ άλλου τύπου λάμπες δεν το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Και έτσι μπορεί να γίνει μια αντανάκλαση του φωτός και να φανούν οι οντότητες αυτές από το εσωτερικό τους. Τώρα, να πάμε στη φωτογραφία αυτή. Η φωτογραφία αυτή δείχνει τον τρίτο μυητικό χώρο σε ένα σημείο στη Μεσαρά που μπήκα μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Αυτό ξαφνικά φανερώθηκε μπροστά μου, αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν σαν δύο σκουλίκια να υπάρχουν στον αέρα. Κρατούσα τη λαμπίτσα αυτή, την οποία την έχω πάνω στην κάμερά μου, είναι μια πολύ μικρή λάμπα, την οποία την έχω μόνιμα πάνω στην κάμερα, και έτσι μπορέσα να τα καταγράψω. Με γυμνό μάτι, είναι σπάνιες οι φορές που θα τα δεις τόσο εμφανή όλα αυτά, αλλά τα βλέπεις. Μερικές φορές. Αλλά να πούμε τώρα για τους χώρους. Τώρα, τι ήταν τα υπτάμενα σκουλίκια αυτά, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, έχω βγάλει και μια εκπομπή που λέγεται Αόρατος Κόσμος και μου έχουν στείλει Έλληνες από όλη την Ελλάδα υλικό το οποίο είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή, λες, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Να βλέπεις, ας πούμε, οντότητες να βγαίνουν πίσω από τοίχους και να τους βλέπεις στην κάμερα. Και εγώ τα έδωσα αυτά τα βίντεο. Τα πέρασα βέβαια δύο αναλύσεις πριν τα βγάλω. Γιατί όλο το υλικό που βγάζω στον Αυσίνο, πάντα υπάρχει μια επιστημονική τεκμηρίωση για την αυθεντικότητά του. Δεν βγάζω ποτέ υλικό το οποίο είναι ντεμή, να μην γνωρίζω. Ναι. Από ειδικά εφέ γνωρίζω, γιατί χρησιμοποιώ ειδικά εφέ για να κάνω τα βίντεο κλιπ του Αυσίνου κλπ. Το γνωρίζει ο κόσμος. Φαίνεται όμως τι είναι πειραγμένο και το τι είναι φυσικό. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, στην εκπομπή αυτή που κάναμε, το υλικό είναι αυθεντικό. Και έχουμε καταγράψει σημεία και τέρατα, μπορώ να πω, με τέτοιο υλικό. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο σε αυτούς τους χώρους. Έκανε εντύπωση το υπτάμενο σκουλίκι, θέλω να σου πω. Έκανε εντύπωση. Εγώ τα λέω έτσι γιατί μοιάζουν με σκουλίκια. Οπότε λέω ένα υπτάμενο σκουλίκι. Το οποίο βγάζει πόδια και κεραίες στον αέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό εσύ το είδες μέσω της κάμεράς σου ή και με το γυμνό μάτι το αντιλήφθηκε? Την πρώτη φορά το είδα μέσα από την κάμερα. Μετά όταν μπήκα στον εσωτερικό μυητικό χώρο, το έβλεπα και με γυμνά μάτια. Τα έβλεπα γιατί δεν ήταν, ήταν πάρα πολλά εκεί. Αλλά να γυρίσουμε λίγο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό και τι μπορεί να υφίσταται. Οι αρχαίοι και ειδικά στα καβίρια μυστήρια, τα οποία ήταν στην αρχή τους χθόνια μυστήρια. Ναι. Χρησιμοποιούσαν μια ειδική τεχνολογία η οποία είχε να κάνει με το φαινόμενο του ακιδισμού. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υφίσταται στα όρη τα οποία έχουν μέταλλα. Και ποια βουνά, ποια όρη μας ας πούμε δεν έχουν μέταλλα. Όταν σκάει ένας κεραυνός, να το πούμε με απλά λόγια για να γίνει κατανοητό, όταν σκάει ένας κεραυνός στο βουνό, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα μέταλλα απορροφούν το ενεργειακό του πεδίο, το ενεργειακό φάσμα όλο και το κατεβάζουν μέσα στη γη. Οι αρχαίοι λοιπόν είχαν φτάσει σε μία υπεροχή στο να καταλαβαίνουν και να αναγνωρίζουν πού βρίσκονται αυτά τα μέταλλα μέσα στα βουνά. Θα πούμε και μια απόδειξη παρακάτω γι' αυτό. Και έφτιαχναν ειδικούς χώρους όπου συγκέντρωναν αυτή την ενέργεια. Θα γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας και οι ακροατές μας ότι ένας από τους θεούς που λατρεύονταν στα καβίρια μυστήρια ήταν ο Διόνυσος ο Σαββάζιος. Ο Διόνυσος ο Σαββάζιος λοιπόν ήταν αυτός που σύοντταν. Ο Διόνυσος που σύοντταν. Και δεν σύοντταν μόνο ο Διόνυσος, σύοντταν και ο Μύστης.
Αλλά όχι μόνο ο μύστης, αλλά ακόμα και ο χώρος στον οποίο βρίσκονταν ο μύστης. Στην κριτική διάλεκτο σήμερα, όταν κάποιος χορεύει και τραντάζεται, του λένε «Σαβάζεις?», γιατί έχει κρατήσει τα δωρικά στοιχεία της διαλέκτου η κριτική διάλεκτος. Έχει κρατήσει όλα τα δωρικά χαρακτηριστικά και αυτή τη λέξη, ας πούμε, την βρίσκουμε στην Κρήτη. Λοιπόν, οι χώροι αυτοί ήταν χώροι συγκέντρωσης τέτοιων ενεργειών. Θέλετε γιαγιάσεις, θέλετε να τα δούμε ως μορφογεννητικά παιδεία, γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο τώρα αυτό να το ανοίξουμε για τα μορφογεννητικά παιδεία, όπου χρειαζόμαστε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να υπάρχουν, για να δημιουργηθούν τα μορφογεννητικά παιδεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η υμνολογία, γι' αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ύμνη, όπου μέσω του ελληνικού λόγου ξεκλειδώνεις τα εθερικά πεδία και ανοίγεις πύλες. Ήταν ένα σημείο που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά την εκπομπή εκεί. Βρίσκουμε ότι υπάρχουν αυτά τα μορφογεννητικά πεδία σε όλους τους λαούς, σε όλες τις παραδόσεις. Από Ινδιάνους, από Ινδούς, από όποιους μπορείτε να φανταστείτε. Όπου οι Αυστραλοί, ας πούμε, οι Αβορίγινες, τα βρίσκουν αυτά τα μορφογεννητικά πεδία στα μονοπάτια του μεγάλου φιδιού, όπου περπατάνε αυτά τα μονοπάτια για ίαση. Και έχουν γίνει έρευνες σε διάφορους λαούς εκεί. Ίσως να κάνουμε και μια παρουσίαση για αυτό το τομέα όταν θα βγάλω το επόμενο βιβλίο μου που θα έχει να κάνει με τα μυστήρια της Γαίας. Ίσως να κάνουμε και μια εκπομπή Νάντι τότε, να μιλήσουμε, να πούμε αρκετά πράγματα γι' αυτά. Ναυσίνοε, Ανδριανέ, αλλιώς, Ανδριανέ, να μείνουμε εδώ, να σε ευχαριστήσω πολύ 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 που και απόψε ήσουν κοντά μας και είπαμε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Εύχομαι καλή συνέχεια στις έρευνές σου, θα τα πούμε και από κοντά σε λίγες μέρες. Μου υποσχέθηκες ότι θα περάσεις από το σκηνιά. Βεβαίως. Αλλά και αν δεν περάσεις, θα έρθω εγώ να σε βρω στο Καστέλι ή κάπου πάνω στα βουνά, ίσως να βρεθούμε σε κανένα μετόχι, ποιος ξέρει. Ίσως να πάμε και στο Τζούτσουρα μαζί για να σου δείξω κάποια πράγματα εκεί. Θα το δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ειλικρινά το λέω που είσαι εδώ και στηρίζεις και αυτή την εκπομπή και στηρίζεις και εμένα προσωπικά. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεται πολύ δύναμη από αυτή την εκπομπή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή στον Αλμπέντο 14. Να είστε όλοι καλά. Ήπειρος Κρήταμον μύνθηκε κρόκος, αργόκεγαν στην ιεροπραξία. Το αίμα του ζώου έρεε πάνω στην τράπεζα προσφορών. Το ζώο ήταν δεμένο, σχεδόν ακίνητο και αποκεφαλισμένο. Μια αρτηρία παλόταν στο λαιμό του. Αχνός αναδιόταν από το αίμα που χυνόταν στο ρητό. Ο ιερέας έψελνε για την ψυχή του ζώου που εγκατέλειπε το σώμα.